Θα συνδεθούμε εκ νέου τώρα με το γήπεδο της Νέας Ιωνίας στο Βόλο, λίγο πριν από την έναρξη του αγώνα νίκης Λάρισας, για να πληροφορηθούμε τις συνθέσεις από τον Πάνο Μπλέτσο, ο οποίος θα περιγράψει και την αναμέτρηση. Πάνο, καλησπέρα. Μας ακούει ο Πάνος Μπλέτσος. Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Βλέπετε κι εσείς ότι είναι κατάμεστο το γήπεδο Παντελής Μαγουλάς για την παραδοσιακή αναμέτρηση της Θεσσαλίας ανάμεσα στη Νίκη Βόλου και στην Λάρισα. Ένα πρόβλημα της τελευταίας στιγμής κατά τα φαινόμενα για την Νίκη Βόλου, κυριολεκτικά της τελευταίας στιγμής, καθώς ο Νίκος Μήτρου είχε βγει μαζί με την αρχική ενδεκάδα του Γιάννη Γούναρη στο τερέν για το καθιερωμένο ζέσταμα, την προθέρμανση πριν το μάτς. Φαίνεται όμως ότι αντιμετωπίζει πρόβλημα, οπότε πιθανότατα, και το λέω αυτό γιατί δεν έχουν επιστρέψει οι ομάδες για την έναρξη του αγώνα στο τερέν του Παντελής Μαγουλάς, πιθανότατα ο Νικολά Ντικουμέ θα πάρει την θέση του στην ενδεκάδα της νίκης. Οι υπόλοιποι 10 θα είναι σίγουρα οι Κοντοβάς, Πέτρου, Ανδρουτσόπουλος, Μπαλάφας, Πρέσνη, Ρουμελιώτης, Φίκλ, Τσάγκαρης, πρώην παίκτης της Λάρισας, ο Τσάγκαρης, Γκάγκας και Κοντέων στην επίθεση, ιδανικός από τον ΠΑΟΚ ο Πέντρος Κοντέων. Από την άλλη πλευρά, ο Γιώργος Δόνης για την Λάρισα, ενώ βλέπετε και εσείς την σύνθεση της νίκης με τον Μήτρου, με το νούμερο 70 μέσα. Απομένει να το οριστικοποιήσουμε αυτό σε μερικά λεπτά. Για την Λάρισα λοιπόν, Χριστόπουλος κάτω τα δοκάρια, Μπαχράμης, Πάσιος, Τουρνάρας, Κατσιαρός, Δικόζης, Γκίκας, Σίσιτς, Μακρύς, Παπακώστας και ο Θωμάς Κυπαρίσης, πριν από 14 χρόνια παίκτης της Νίκης Βόλου, αρχηγός πλέον της Λάρισας. Καθοριστικό παιχνίδι Λάρισα, ακόμα και με ισοπαλία πιάνει κορυφή ξανά μαζί με τον Λιβαδιακό. Σε περίπτωση νίκης φυσικά θα είναι μόνη της, ενώ η Νίκη Βόλου που είναι πέμπτη θέλει να νικήσει, να φτάσει στους 44 βαθμούς, δηλαδή ακριβώς έναν κάτω από τον τρίτο ακράτητο. Οι πρώτοι τρεις, υπενθυμίζω, ότι προβιβάζονται απευθείας στην πρώτη εθνική. Το σίγουρο είναι ότι περιμένουμε, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι, ένα εντυπωσιακό παιχνίδι. Ωραία. Η ατμόσφαιρα τουλάχιστον προδικάζει για κάτι τέτοιο. Πολλά περισσότερα από δύο ομάδων και βέβαια η σημασία του αγώνα για την νίκη και τη Λάρισα. Επιστρέφουμε λοιπόν στο Παντελής Μαγουλάς. Όλα είναι έτοιμα για να αρχίσει το σπουδαίο παιχνίδι της Νίκης Βόλου με την Λάρισα. Η γηπεδούχη, η ομάδα της Νέας Ιωνίας, στην πέμπτη θέση με 41 βαθμούς. Βλέπετε το σχήμα με το οποίο παρατάσσονται. Με μια διαφοροποίηση στην κορυφή της επίθεσης δεν είναι ο Νίκος Μήτρου με το νούμερο 70. Υπέστη τράβηγμα στον τετρακέφαλο στη διάρκεια της προθέρμανσης. Την θέση του παίρνει ο Καμερουνέζος Νικολά Ντουκουμέ. Κατά τα άλλα, η ενδεκάδα απαρτίζεται από τους Κοντοβά, Πέτρου, Μπαλάφα, Ανδρουτσόπουλο, Ρουμενιώτη, Μπρέσλι, Πίκλ, Τσάγκαρη, Γκάγκα, Κοντέωνα και τον Ντικουμέ. Αυτή είναι η σύνθεση της Λάρισας, η οποία είναι δεύτερη στην βαθμολογία. Χριστόπουλος κάτω από τα δοκάρια, Στουρνάρας, Γκίκας, Κατσιαρός, Μπαχράμης, Πάσιος, Δικόζης, Μακρύς, Παπακώστας, Σίσιτς και ο Θωμάς Κυπαρίσης, αρχηγός της ομάδας στην κορυφή της επίθεσης. Αυτός είναι ο διαιτητής της αναμέτρησης, ο κ. Παπασταμάτης, από τον σύνδεσμο της Αθήνας, βοηθή του από τον ίδιο σύνδεσμο η Μαστροδήμας και ακρίβως τέταρτος διαιτητής ο κ. Γιαννόπουλος, όλοι οι διαιτητές από τον σύνδεσμο της Αθήνας. Αξίζει να πούμε πάντως ότι το παιχνίδι παραδόξως δεν αξιολογήθηκε από την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας της ΕΠΟ, ενώ αξιολογήθηκαν άλλα τρία παιχνίδια αυτής της αγωνιστικής. Και το μάτς μόλις αρχίζει, μόνο νίκη ο στόχος της νίκης, προκειμένου να φτάσει στους 44 βαθμούς, να πλησιάσει δηλαδή σε απόσταση αναπνοής ενός πόντου από την τρίτη θέση και την δεύτερη ακόμα, που βρίσκεται η Λάρισα και ο Ακράτητος, έχουν από 45 βαθμούς. Στην κορυφή είναι ο Λεβαδιακός με 46. Καταλαβαίνετε ότι σε περίπτωση που η ομάδα του Βόλου πάρει την νίκη, αλλάζουν κατά πολύ τα δεδομένα στην κορυφή της βαθμολογίας. Από την άλλη πλευρά, η Λάρισα μάλλον θα είναι ικανοποιημένη και με την ισοπαλία, αφού ακόμα και έτσι θα σκαρφαλώσει και πάλι στην κορυφή της βαθμολογίας, σε περίπτωση ισοπαλίας μαζί με τον Λεβαδιακό. Σε περίπτωση νίκης φυσικά για την ομάδα του Γιώργου Δόνη, θα μείνει μόνη της στην κορυφή με απόσταση 2 βαθμών από τον Λεβαδιακό. Είπαμε για το πρόβλημα της τελευταίας στιγμής που αντιμετώπισε ο Γιάννης Γούναρης, υπό τις οδηγίες του οποίου στα προηγούμενα δύο παιχνίδια η νίκη τα πήγε περίφημα. Κατάφερε να πλησιάσει ξανά προς την κορυφή, νικώντας 2-0 τον Πανιλιακό και στη συνέχεια με την καθοριστική εκτός έδρας ισοπαλία με τον Ακράτητο χωρίς γκολ. Τελευταίο πρόβλημα λοιπόν ο Νίκος Μήτρου, ο οποίος τραυματίστηκε στην προθέρμανση και δεν είναι σε θέση να αγωνιστεί, στερώντας από τον Γιάννη Γούναρη μια πολύτιμη επιθετική λύση. Θα φανεί βέβαια αυτό και ανάλογα με την εξέλιξη του αγώνα. Νοκάουτ ήταν ήδη πριν από το μάτς ο Σλοβάκος ο Έντουαρντ Φρεντσάρ και ο Σπύρος Νούσιας. Τρεις απώντες και από πλευράς της Λάρισας. Ο Δημήτρης Τσιάτσιος, ο οποίος ήταν από τους κορυφαίους στο αντίστοιχο μάτς του πρώτου γύρου, όταν η Λάρισα είχε επικρατήσει σε ένα κατάμεστο και τότε Αλκαζάρ με 2-1. Τραυματίας και ο Γιώργος Γκαλίτσιος, ο γιος του μεγάλου
Γιάννη Γκαλίτσκου, του ρέκορντμαν συμμετοχών στην ιστορία της ΑΕΛ. Μικρός σε ηλικία, μόλις 18 ετών όμως, ο Γιώργος Γκαλίτσκου δεν έχει καταφέρει να παίξει παρά μόνο σε ένα παιχνίδι αυτήν την σεζόν. Από την άλλη πλευρά, ο Μάρκο Φέρστερ, ο Γερμανός βασικός αμυντικός της Λάρισας φέτος, ένα από τα 9 νέα πρόσωπα του καλοκαιριού από τον Μιλισιακό, την προηγούμενη ομάδα τόσο του Γιώργου Δόνη όσο και του Κώστα Πιλαδάκη, του ιδιοκτήτη της ΑΕΛ, είναι τιμωρημένος, έχει συμπληρώσει 7 κίτρινες κάρτες, θα χάσει και το επόμενο παιχνίδι της Λάρισας, εξίσου σπουδαίο, εντός έδρας ενάντια στον Ολυμπιακό Βόλου Κασανδρίας. Η Λάρισα θέλει να βγει στην επίθεση από τα δεξιά. Δεν προλαβαίνει όμως ο Μπαχράμης, αν πρόλαβα να δω καλά. Η μπάλα περνάει πλάγιο out. Ήταν ο Βαγγέλης Τουρνάρας, ένας από τους δύο κεντρικούς αμυντικούς της Λάρισας, η οποία διανύει περίοδο φόρμας με 4 συνεχόμενες επιτυχίες, 5 αν προσμετρήσουμε και το 2-0 στα χαρτιά επί του Ποσειδώνα Νέων Πορών, ο οποίος φυσικά έχει υποβιβαστεί από το πρωτάθλημα. Ο Κοντέων στην επίθεση για την νίκη. Είναι φάουλ υπέρ των γηπεδούχων από την προσπάθεια του Παναγιώτη Κατσιαρού, από τα νέα πρόσωπα του Γενάρη για την Λάρισα. Απόκτημα από την Κέρκυρα, δείχνει ιδιαίτερα εκνευρισμένος. Βλέπετε εσείς και πάλι τι συνέβη στην διεκδίκηση της μπάλας ανάμεσα στον Κατσιαρό και στον Κοντέωνα, που ενδεχόμενα θα επιστρέψει στον ΠΑΟΚ το προσεχές καλοκαίρι. Ο top scorer της νίκης μέχρι στιγμής τη σεζόν με 7 γκολ. Ο Άλες Πίκλ, το σημαντικότερο απόκτημα της σεζόν του Γενάρη, ειδικότερα για την νίκη. Ο Τσέχος διεθνής αναλαμβάνει την εκτέλεση του φάου από τα δεξιά. Όλος ο κόσμος στα καρέ του Σπύρου Χριστόπουλου, τερματοφύλακα της Λάρισας. Πάλι από τον Πίκλ, η μπάλα απομακρύνεται. Κακό κοντρόλ από τον Δικόζη και πάλι ο Τσέχος. Η μπάλα έφτασε στον Δικουμέ που βρίσκεται στο έδαφος. Διαμαρτυρίες για φάου, το παιχνίδι συνεχίζεται. Και σε αυτή την περίπτωση, σύμφωνα με την υπόδειξη του Κώστα Παπασταμάτη, του διαιτητή της αναμέτρησης από τον Σύνδεσμο της Αθήνας, υπενθυμίζω. Μπαλάφας, ο αρχηγός της νίκης, ο παίκτης που είχε πετύχει το μοναδικό γκολ της ομάδας του Βόλου στο Αλκαζάρ, με εκτέλεση πέναλτι, είχε μειώσει τότε στο τελικό 2-1. Οι παιδί είχαν εφηβιάσει με 2 απανωτά γκολ από τον Καρκαλέτσι, ο οποίος έφυγε από την ομάδα τον Γενάρη, και τον Ιβαν Νεντέλκοβιτς, τον Σέρβο, ο οποίος είναι στον πάγκο, ένα εντυπωσιακό ανάποδο ψαλίδι τότε. Δυναμική μονομαχία στον αέρα, φάουλ από τον Χωμάκη Παρίσι. Νάτος εδώ, 35χρονος αρχηγός της Λάρισας. Ο μοναδικός, πρέπει να το πούμε αυτό, από τους 11 παίκτες που έχει παρατάξει ο Γιώργος Δόνης, ο οποίος αγωνιζόταν και την περασμένη σεζόν για την Λάρισα. Οι υπόλοιποι 10 αποκτήθηκαν είτε το περασμένο καλοκαίρι είτε το Γενάρη. Φάουλ που κερδίζουν οι γηπεδούχοι, ενώ έχουμε συμπληρώσει ήδη το πρώτο πεντάλεπτο. Φάουλ που κέρδισε ο Άλες Πίκλ. Έκλεισε τα 30 του χρόνια ο Τσέχος πριν από μερικές μέρες, στις 2 του Απρίλη. Φάση πανομοιότυπη με εκείνη πριν από 1,5 λεπτό περίπου, και πάλι ο Πίκλ πάνω στην μπάλα. Δοκίμασε η Σιρτά να φέρει την μπάλα προς τα καρέ. Χριστόπουλου, μεγάλη ευκαιρία για τον Κοντέωνα και γκολ! 1-0 το προβάδισμα για την νίκη Βόλου πριν καν συμπληρωθεί το 6ο λεπτό της αναμέτρησης. Το 8ο γκολ της σεζόν από τον Πέτρο Κοντέωνα, τον top scorer της νίκης. Φάση διαρκείας μετά από αυτή την εκτέλεση φάουλ του Άλες Πίκλ στα καρέ του Σπύρου Χριστόπουλου. Δεν κατάφερε η άμυνα της Λάρισας να απομακρύνει την μπάλα, και δύσκολα μπορεί να περιγράψει κανείς τι ακριβώς γίνεται στο Παντελής Μαγουλάς. Πέτρος Κοντέων λοιπόν, και 1-0 για την νίκη Βόλου ενάντια στην Λάρισα, η οποία έχει και το πάνω χέρι στο σύνολο των αναμετρήσεων των δύο ομάδων εδώ και περίπου 4 δεκαετίες. Όλα αυτά έχουν παίξει βέβαια το ρόλο τους στην διαμόρφωση του κλίματος πριν το παιχνίδι, αλλά και από την ώρα έναρξης. Να υπενθυμίσουμε ότι δεν υπάρχουν φίλοι της Λάρισας στο γήπεδο.
μετά από την γνωστή κότα της περασμένης εβδομάδας ανάμεσα στις δύο ΠΑΕ με απόφαση της ΕΠΑΕ. Η Λάρισα δεν πήρε το 5% των εισιτηρίων που είχε ζητήσει για το παιχνίδι αυτό. Υπάρχει ένα πρόβλημα, κίτρινη κάρτα στον Θωμάκη Παρίσι, τον αρχηγό της Λάρισας, για κάτι που πρέπει να είπε. Είναι ευκαιρία εμείς να πάμε για πρώτη φορά στο παιχνίδι στον αγωνιστικό χώρο, δίπλα στον αγωνιστικό χώρο που βρίσκεται ο ρεπόρτερ της ΕΤΡΙΑ, ο Άκης Ιωακίμογλου. Άκη, καλησπέρα, σε ακούμε. Καλησπέρα, Δημήτρη, και πάνω και από μένα, από τον αγωνιστικό χώρο. Σαν ελαττήρια την έφυγαν από τον πάγκο της ομάδας τους όλα τα μέλη της αποστολής της Νίκης Βόλου. Σαφώς δεν περίμεναν καλύτερο ξεκίνημα από ένα γκολ μόλις στην αρχή του αγώνα, σε αντίθεση με τον πάγκο της Λάρισας, όπου παγωμένοι παρακολουθούν το παιχνίδι οι άνθρωποι της ΑΕΛ. Ο Γιώργος Ζώνης είναι σαφώς προβληματισμένος, καθώς σίγουρα δεν ήθελε ένα γκολ και μάλιστα τόσο νωρίς να δεχτεί η ομάδα του. Είναι γεγονός ότι η Λάρισα έδωσε δύο φορές την ευκαιρία στην νίκη, παραχωρώντας φάουλ τόσο κοντά στην περιοχή της να απειλήσει. Η δεύτερη ήταν και η πιο οδυνηρή, καθώς μετά από φάση διαρκείας με προσπάθεια του Σπύρου Γκάγκα, η μπάλα στρώθηκε στον Πέτρο Κοντέωνα που έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0. Βρισκόμαστε στο 1 λεπτό, ένα παιχνίδι που έχει αρχίσει εντυπωσιακά, όχι μόνο εξαιτίας του γκολ, αλλά και εξαιτίας του χάρη στο ρυθμό του παιχνιδιού. Είναι περιττό βέβαια να μιλήσουμε για το πάθος των ποδοσφαιριστών των δύο ομάδων, το οποίο πάντα περισσεύει όταν κοντράρεται η νίκη με την ΑΕΛ. Η Νίκη Βόλου, η οποία πλησιάζει φέτος σε κάτι που δεν έχει καταφέρει εδώ και σχεδόν 4 δεκαετίες, ενώ έχουμε μια διακοπή στο παιχνίδι για έναν τραυματισμό. Ήταν ο σκόρερ ο Κοντέων, που χτύπησε κεφάλι με κεφάλι με τον Γιώργο Πάσιο, αν πρόλαβα να δω καλά, και το παιχνίδι διακόπτεται προσωρινά από τον διαιτητή, τον Κώστα Παπασταμάτη. Ένα πλάνο από τις εξέδρες του Παντελής Μαγουλάς. Ένα από τα μικρότερα γήπεδα, όχι μόνο της κατηγορίας, αλλά και στην Ελλάδα. Η επίσημη χωρητικότητα 4.500, κυκλοφόρησαν όμως 3.800 εισιτήρια. Όλα, υπενθυμίζω, διατέθηκαν στους φίλους της νίκης, οι οποίοι ώρες πριν την έναρξη του αγώνα είχαν δημιουργήσει εντυπωσιακή ατμόσφαιρα. Βλέπετε και πώς φρόντισαν να δουν το μάτς κάποιοι που δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν εισιτήριο από τις ταράτσες και τα μπαλκόνια των γειτονικών πολυκατοικιών. Εδώ και πάλι ο Πέτρος Κοντέων, ο 20χρονος φόρτης νίκης, δανεικός από το περασμένο καλοκαίρι από τον ΠΑΟΚ, πανηγυρίζει το 8ο του γκολ αυτήν την σεζόν, ενώ το παιχνίδι ξαναρχίζει με ελεύθερο. Ο Ντικουμέ στέλνει την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Πρέπει πάντως να πούμε, φίλες και φίλοι, ότι το μοναδικό πρόβλημα που αφορά στο γήπεδο δεν είναι η μικρή χωρητικότητα, είναι και ο τρόπος που είναι χτισμένο, που δυσκολεύει και εμάς να κάνουμε την δουλειά μας όσο το δυνατόν καλύτερα. Δεν είναι εύκολο να τοποθετηθούν οι κάμερες στις κατάλληλες θέσεις, ούτως ώστε να μπορείτε κι εσείς να έχετε την καλύτερη δυνατή κάλυψη, την καλύτερη δυνατή παρακολούθηση ενός αγώνα, και μάλιστα τόσο σημαντικού, πρέπει να το πούμε αυτό. Οι κάμερες είναι χαμηλά και πολύ κοντά στον αγωνιστικό χώρο. Δυστυχώς δεν είναι δυνατόν να έχετε την καλύτερη δυνατή οπτική γωνία για το τι ακριβώς συμβαίνει στον αγωνιστικό χώρο. 11 λεπτό, Νίκη Βόλου Λάρισα, 1-0 από το 6 με τον γκολ του Πέτρου Κοντέωνα. Σε περίπτωση που η νίκη πάρει το μάτς, θα φτάσει, υπενθυμίζω, στους 44 πόντους, θα ανέβει από την 5η θέση στην 4η, προσπερνώντας την Καστοριά. Σούτα από μακριά τώρα, η μπάλα περνάει 1-2 μέτρα έξω από το δεξί δοκάρι του Σπύρου Χριστόπουλου, του 29χρονου τερματοφύλακα της Λάρισας, προσπάθεια από τον Άλεξ Πίκλ. Η νίκη λοιπόν, σε περίπτωση που επικρατήσει, θα φτάσει στους 44 πόντους, θα πλησιάσει στους 2 βαθμούς τον πρωτοπόρο Λεβαδιακό και στον 1 την Λάρισα και τον Ακράτητο, που ισοβαθμούν στην δεύτερη θέση. Νέα επίθεση για την νίκη από τα δεξιά. Μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Πρέπει να είναι κόρνερ. Συζητώ, συγγνώμη, αλλά από τη θέση που βρίσκομαι εγώ είναι πολύ δύσκολο να διακρίνω τι ακριβώς συμβαίνει σε εκείνο το σημείο του γηπέδου. Πρώτο κόρνερ λοιπόν στο μάτς για την Νίκη Βόλου, με τον Άλεξ Πίκλ, τον 30χρονο Τσέχο διεθνή,
Μία εμφάνιση και αυτή παραδόξως ενάντια στην Ελλάδα σε ένα φιλικό 0-0 στα Γιάννενα το 2002. Μπαλαμένη μέσα στην περιοχή της Λάρισας. Το γυριστό περνάει 2-3 μέτρα έξω από το αριστερό δοκάρι στην προσπάθεια του Γιάννη Τσάγκαρη, πρώην παίκτη της Λάρισας για την σεζόν 2002-2003. Ο Τσάγκαρης μάλιστα έχει σκοράρει σε παιχνίδι των δύο ομάδων για την Λάρισα και μάλιστα νικητήριο γκολ στο Αλκαζάρ 1-0 τότε, 1η Ιουνίου του 2003. Ένα κρισιμότατο τότε μάτς, ουσιαστικά κράτησε την ομάδα του στην κατηγορία. Η Λάρισα, η οποία και αυτή από την πλευρά της θέλει να επιστρέψει στην πρώτη εθνική μετά από 9 χρόνια απουσίας, που βιβάστηκε το καλοκαίρι του 1996. Ακολούθησαν 5 χρόνια στην δεύτερη εθνική, 3 στην τρίτη κατηγορία. Προβιβάστηκε το περασμένο καλοκαίρι και τώρα διεκδικεί την δεύτερη συνεχόμενη άνοδο. Μεγάλη ομάδα της δεκαετίας του 80, πρωταθλήτρια βέβαια το 88 και κυπελούχος 3 χρόνια νωρίτερα. Αξιοπρόσεκτη παρουσία και στην Ευρώπη, κυρίως εκείνη τη μεγάλη πορεία στο κύπελο κυπελούχων. Το πλάγιο είναι για τους φιλοξενούμενους. Η μπάλα δεν περνάει για τον Κύπριο, τον Αντώνη Μακρύ. Και φάουλ στην εξέλιξη της φάσης από τον Παναγιώτη Κατσιαρό στον Άλες Πίκλ. Βλέπετε και πάλι, άνοιξε την μπάλα ο Τσέχος προς τα δεξιά του. Ο Κατσιαρός δεν θέλησε να το επιτρέψει να περάσει και έκανε το φάουλ. Ο Ντικουμέ κερδίζει πιο δυνατά, ψάχνει τον Κοντέο, να πρόλαβε την τελευταία στιγμή να κόψει ο Δημήτρης Γκίκας, ο οποίος παρολίγου να αποβεί μοιραίος στο προηγούμενο μάτς της Λάρισας. Ο Γιώργος Δόνης, άλλοτε διεθνής φορ. Μεγάλη καριέρα φυσικά με τον Παναθηναϊκό. Η ομάδα του κερδίζει και αυτή κόρνερ. Παραχώρησε ο αρχηγός της νίκης, ο Δημήτρης Μπαλάφας. Και αυτός είναι βέβαια ο Γιάννης Γούναρης. Στανιάρα του σπουδαίος δεξιός μπακ, διεθνής φυσικά. Κυρίως με τον ΠΑΟΚ αλλά και με τον Ολυμπιακό αργότερα. Εδώ και αρκετά χρόνια προπονητής. Όσο στον Δικέφαλο, στην Ξάνθη, μεταξύ άλλων. Στο κόρνερ είναι ο Άγγελος Δικόζης. Πρώτο για την Λάρισα, η μπάλα περνάει κεφαλιά από τον Γκίκα. Μπάλα έξω από την περιοχή, το σουτ τελείως άστοχο. Πολλά μέτρα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι στην προσπάθεια του Αποστόλη Παπακώστα. Ενώ συμπληρώσαμε το πρώτο 15 λεπτό της αναμέτρησης, το Παντελής Μαγουλάς απευθείας μετάδοση κάτω από δύσκολες συνθήκες ομολογουμένως από την ελληνική τηλεόραση 3. Νίκη Λάρισα 1-0. Ένα παιχνίδι το οποίο, η έκβαση του οποίου δεν αφορά μόνο τις δύο ομάδες που αγωνίζονται, αλλά και 6-7 ακόμη. Ευκαιρία για το 2-0, χαμένη όμως από τον Άλες Πίκλ. Χλιαρή η κεφαλιά του Τσέχου, ο οποίος βρέθηκε τέτα-τέτ με τον Χριστόπουλο. Μεγάλη ευκαιρία για το 2-0 στο 16. Δείτε και πάλι. Ο Πίκλ βέβαια θυμίζεται κυρίως για την ικανότητά του με την μπάλα κάτω παρά στον αέρα. Γεννημένος στην Βραζιλία ο Τσέχος Χαφ. Δυνατό μαρκάρισμα κοντά στην φάση. Ο Κώστας Παπασταμάτης, φάουλ και προσωρινή διακοπή στο παιχνίδι, ζητά τον γιατρό ο διαιτητής. Δοφίζει της ευκαιρίας σας, πάμε και πάλι στον Άκη Οκίμογλου, ο οποίος βρίσκεται κοντά στον αγωνιστικό χώρο. Αν υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις, Άκη, κυρίως από την πλευρά της Λάρισας, η οποία βρίσκεται πίσω στο σκορ. Δημήτρη, υπάρχουν συνεχείς οδηγίες από τον Γιώργο Δόνη στους παίκτες του για πιο γρήγορες αντιδράσεις, πιο γρήγορα φωναξή πριν από λίγο.
Από την άλλη πλευρά ο Γιάννης Γούναρης, αυτός παρακολουθεί φυσικά με αγωνία το παιχνίδι. Και τον είδαμε όρθιο πριν από λίγο. Έχει πλησιάσει τώρα στο κέντρο του γηπέδου για να δει πόσο σοβαρός ή μη είναι ο τραυματισμός του παίχτη του. Ας ελπίσουμε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Ενώ βέβαια, Δημήτρη, να προσθέσουμε ότι είναι και αρκετοί αυτοί που σκαρφαλώνουν στον τοίχο, ο οποίος βρίσκεται από πίσω μας, προσπαθώντας να δούμε αυτόν τον τρόπο το παιχνίδι, αλλά οι αστυνομικοί κάθε φορά τους απομακρύνουν. Να υπενθυμίσουμε βέβαια, Άκη, κυρίες και κύριοι, ότι η Νίκη Βόλου άρχισε τη σεζόν στο Πανθεσσαλικό στάδιο, σαφώς μεγαλύτερο, σαφώς καλύτερες οι συνθήκες εκεί και για τις ομάδες και για τους θεατές και για εμάς που καλύπτουμε το συγκλονιστικό φέτος πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας. Φαίνεται όμως ότι ήταν δυσβάστατο για τον σύλλογο το κόστος της χρήσης της ενοικίας του Πανθεσσαλικού Σταδίου, το οποίο φιλοξένησε βέβαια τους αγώνες για το Ολυμπιακό Τουρνουά Ποδοσφαίρου το περασμένο καλοκαίρι. Η Νίκη αποφάσισε να επιστρέψει στη φυσική της έδρα το Παντελής Μαγουλάς. Και δεν τα πάει άσχημα. Έχει 5 νίκες στα 6 τελευταία παιχνίδια. Μόνο η προοδευτική έφυγε αίτητη από εδώ σε αυτό το διάστημα. Κόρνερ τώρα για την Λάρισα στην προσπάθεια του Στουρνάρα, αν προλάβα να δω καλά. Τρίτο κόρνερ στο μάτς. Δεύτερο για τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι βρίσκονται πίσω στο σκορ από το 6ο λεπτό. Ενώ συμπληρώνουμε σιγά σιγά το πρώτο 20 λεπτό του αγώνα. Ο Άγγελος Δικόζης και πάλι πάνω στην μπάλα. Και μας απομακρύνεται. Και τώρα στην κόντρα η Νίκη με τον Πίκλ, ο οποίος όμως έχασε προσωρινά το κοντρόλ. Το νούμερο 10 είναι ο Τσάγκαρης. Και φάουλ υπέρ της Νίκης στο μαρκάρισμα το του Παναγιώτη Μπαχράμη. Μέχρι το καλοκαίρι απέκτη του Ηρακλή. Ιδιαίτερα άτυχου πάντως, αντιμετώπισε σημαντικά και διαδοχικά προβλήματα τραυματισμών. Τον είχαμε γνωρίσει στην Καλαμάτα, όταν η Μαύρη Θύελλα βέβαια έπαιζε ακόμα στη μεγάλη κατηγορία. Ευκαιρία εδώ για την Νίκη για το 2-0, η κεφαλιά όμως περνάει πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Καλή στιγμή για την Νίκη Βόλου, δείτε και πάλι. Η Νίκη είναι εκείνη που έχει εμπολίσει τον έλεγχο του αγώνα σε αυτά τα πρώτα 20 λεπτά. Κάτι που αντικατοπτρίζεται και στο σκορ με αυτό το 1-0. Καθοδηγούμενοι φυσικά και από τους περίπου 4.000 φίλους τους, οι οποίοι είχαν γεμίσει το γήπεδο τουλάχιστον μία ώρα πριν την έναρξη του μάτς. Αυτός είναι ο Δημήτρης Γκίκας που είδαμε για λίγο. Από δύο δικά του λάθη σκόραρε δύο φορές ο Λυσιακός στο Αλκαζάρ την περασμένη αγωνιστική, όμως η Λάρισα είχε τις απαντήσεις. Γκολ του Άγγελου Δικόζη στο 94 πήρε την νίκη με 3-2. Διατήρησε ζωντανές τις ελπίδες της για την άνοδο στην πρώτη εθνική. Νίκη επιμένει, αλλά μπάλα καταλήγει πλάγιο την προσπάθεια του Γιάννη Τσάγκαρη. Έχει πάρει πολλές πρωτοβουλίες ο 22χρονος χαφ, το βλέπετε εδώ. Πέρασε και αυτός από τον Ηρακλή και από τον Πανιόνιο. Μπαχράμης κατέβασε την μπάλα, αλλά την έχασε στη συνέχεια από δύο αντιπάλους. Τσάγκαρης και πάλι την μπάλα αριστερά στον Αντικουμέ, καθώς η Νίκη ξεδιπλώνεται από την αριστερή πτέρυγα. Άνοιξε πολύ μόνο την μπάλα ο Καμερουνέζος, πρόλαβε ο Γκίκας, που πιέζεται τώρα από τον παλιό παίκτη της Σκόντα Ξάνθης, τον Νικολά Αντικουμέ. Υπενθυμίζω ότι πήρε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή θέση στην ενδεκάδο εξαιτίας του τραυματισμού του Νίκου Μήτρου στην προθέρμανση του αγώνα. Στη σέντρα δεν πέρασε από τον Γκίκα. Και τώρα η Λάρισα προσπαθεί να βγει στην κόντρα με την βαθιά παλιά από τον Άγγελο Δικόζη για τον Θωμάκη Παρίσι. Ποιος κρατάει την ισορροπία του, αλλά όσο μπόρεσε στο μαρκάρισμα αυτό του Δημήτρη Μπαλάφα. Αυτός είναι ο Βαγγέλης Δρουμελιώτης, ο οποίος διαμαρτύρεται στον δεύτερο βοηθό διαιτητή, τον Χρήστο Ακρίβο. Φάουλ λοιπόν για την Λάρισα σε πλεονεκτική θέση. Ένα μέτρο περίπου έξω από τη μεγάλη περιοχή, βλέπετε και πάλι.
ήταν ο Ρουμελιώτης ο οποίος παραχώρησε το φάουλ, χρησιμοποίησε τα χέρια του ώστε να εμποδίσει τον Κυπαρίσι από το να μπει στην περιοχή. Μικρή σύσκεψη των παικτών της Λάρισας πάνω στην μπάλα. Ο Κασιαρός και ο Δικόζης, και δύο παλιπέκτες του Άρη. Ο Δικόζης τελικά με πάσα για τον Μπαχράνη, μπάλα κοντράρει. Γκίκας μέσα στην περιοχή, ο Ντικουμέ είναι εκείνος που μαρκάρει και βγάζει την ομάδα του από την δύσκολη θέση. Ωραία πάσα του Καμερουνέζου για τον Άλες Πίκλ, ο οποίος έχει πολύ χώρο μπροστά του. Συγκλίνει προς την μεγάλη περιοχή, πιεζόμενος από τον Στουρνάρα. Σηκώνει το κεφάλι του, ψάχνει στήριγμα από την άλλη πλευρά, όπου κινήθηκε ο Σπύρος Γκάγκας. Πλάγιο για την νίκη, το αποτέλεσμα από αυτήν την κόντρα. Πρέσνη έχασε το κοντρόλ. Ο Τσέχος, συμπατριώτης του Πίκλ, ο παλιός παίκτης της Μπρνό. Κατσιαρός. Και Παρίσις δεν παρακολουθούσε την φάση. Παλιά από τον Παναγιώτη Κατσιαρός στην πλάτη του. Το Παντελής Μαγουλάς είναι μικρό και σε ό,τι αφορά τις διαστάσεις του αγωνιστικού χώρου. 96 επί 65 επίσημα. Κάτι που σημαίνει ότι θεωρητικά μπορεί ένας παίκτης από την άμυνα της ομάδας του να βγάλει κάποιους συμπαίκτους σε αντεπίθεση. Κάτι τέτοιο επιχείρησε να κάνει εδώ ο Κατσιαρός, χωρίς επιτυχία. Φάουλ από τον Κοντέο. Να πάμε και πάλι στον αγωνιστικό χώρο και στον Άκη Ακίμογλου. Άκη. Και μια που έλεγες πάνω για τον Παναγιώτη Κατσιαρό, δεν είχες παρατηρήσει από τον Γιώργο Δόνη, ο οποίος του είπε χαρακτηριστικά δώσει μια φορά την μπάλα στα πόδια του. Εννοώντας κάνει μια σωστή πάσα προφανώς. Είναι γεγονός ότι στην λάθος πάσα ευθύνεται πάντα εκείνος που κάνει την πάσα, Άκη. Στην προκειμένη περίπτωση, βέβαια, η πρόθεση του Κατσιαρού ήταν να ευνηδιάσει τους αντιπάλους, αλλά ευνηδιάστηκε και ο Κυπαρίσης, ο οποίος είχε κάνει μια εντυπωσιακή σεζόν με την νίκη Βόλου την περίοδο 91-92 με 13 γκολ σε 33 παιχνίδια στα νιάτα του τότε, τώρα πλέον 35 ετών. Ο Θωμάς Κυπαρίσης, ο οποίος σημειωτέων έχει παίξει 14 φορές για την Εθνική Ελλάδος, σκοράροντας και δύο φορές. Πλάγιο είναι για την νίκη με τον Θοδωρή Ανδρουτσόπουλο. Φάουλ όμως τώρα για την Λάρισα. Και ο Σπύρος Χριστόπουλος θα δώσει συνέχεια στο μάτς. Η Λάρισα, η οποία έχει το πάνω χέρι στις 21 αναμετρήσεις που έχουν προηγηθεί στην ιστορία των δύο συλλόγων, με 11 νίκες, 5 έχει η νίκη Βόλου. Τα άλλα 5 μάτς έχουν λήξει ισόπαλα. Σημειωτέων ότι και οι 5 νίκες των Βολιωτών είναι εντός έδρας. Δεν έχουν καταφέρει ποτέ δηλαδή να φύγουν νικητές από το Αλκαζάρ. Η ιστορία των αναμετρήσεων των δύο ομάδων αρχίζει από τα μέσα της δεκαετίας του 60, άλλωστε. Η Λάρισα ιδρύθηκε το 1964, η νίκη 40 χρόνια νωρίτερα. Η συντριπτική πλειοψηφία των αγώνων μεταξύ τους είναι για την δεύτερη κατηγορία. Μόνο δύο μάτς είναι για την τρίτη εθνική. Πριν από δύο χρόνια, τη σεζόν 2002-2003, η Λάρισα, η οποία δείχνει μάλλον ανεμική στην επίθεση, δεν έχει καταφέρει να απειλήσει. Μοναδικό σουτ εκείνο του Αποστόλη Παπακώστα έξω από την μεγάλη περιοχή πριν από 6-7 λεπτά, που κατέληξε πολύ ψηλά πάνω από το δοκάρι του Χρήστου Κοντοβά, από το βολέ το οποίο συνεχίζεται το μάτς στα μέσα του πρώτου μέρους. Απευθείας μετάδοση από το τρίτο κανάλι της ελληνικής τηλεόρασης. Νίκη Βόλου 1, Λάρισα 0. Το γκολ του Πέτρου Κοντέωνα μόλις το 6ο λεπτό. Ένα ακόμη φάουλ. Υπέρ της νίκης. Με τον Δημήτρη Μπαλάφα να ψάχνει τον Ανδρουτσόπουλο. Έχασε και πάλι ο Μπρέσνη. Δίνει την λύση ο Μπαλάφας. Βλέπετε από την απομάκρυνση του center back της νίκης. Πίσω από τη center μπάλα έφτασε στην αντίπαλη περιοχή χωρίς ιδιαίτερο κόπο. Πάσιος
παίκτης που κλήθηκε να καλύψει το κενό του Φέρστερ ουσιαστικά στην άμυνα της Λάρισας. Αλλιώς παίκτης της ΑΕΚ, ο Γιώργος Πάσιος. Η έμπνευση του Κοντένα δεν είχε αποτέλεσμα, ο Μπαχράμης έκλεψε. Τώρα φάουλ που κερδίζει ο Παπακώστας. Παίκτης της Λάρισας έδωσαν γρήγορα συνέχεια στο μάτς. Κατέβασε με το στήθος ο Κυπαρίσης, ο Παπακώστας φάνηκε να χρησιμοποιεί το χέρι του, ύψωσε την σημαία ο δεύτερος βοηθός διαιτητή, Χρήστος Ακρίβος. Η μπάλα όμως κατέληξε έτσι αλλιώς στα χέρια του Κοντοβά, δεν υπήρχε φάση δηλαδή για την Λάρισα, η οποία είναι πανίσχυρη εντός έδρας, όχι εξίσου δυνατή όμως, μακριά από το Αλκαζάρ και μετράει φέτος 14 νίκες σε 16 επίσημα μάτς. Αν συνυπολογίσουμε και το κύπελο που έφτασε μέχρι τα προημιτελικά η ομάδα του Γιώργου Δόνη. Εκτός έδρας όμως συνολικά 4 νίκες, 5 ισοπαλίες και 7 ήττες. Από την άλλη πλευρά πάμε όμως και πάλι στον Άκη Ακημόγλου. Το ρεπορτάζ από τον αγωνιστικό χώρο, Άκησε, ακούμε. Ο Γιάννης Γούναρης ζήτησε και κάρτα να δοθεί από τον διαιτητή σε αυτό το μαρκάρισμα, κάτι που δεν έγινε τελικά. Να πούμε ότι λίγο νωρίτερα φωνάζει τον Τικουμέ να έχει τον νου του στον Κατσιαρό και να καλύπτει τον χώρο ανάμεσα στον Πάσιο και τον Κατσιαρό όταν επειδή στη Λάρισα. Ενώ από την πλευρά του ο Γιώργος Δόνης φωνάζει τον Κυπαρίς να είναι πιο κοντά προς το κέντρο της ομάδας. Σούτ από τον Πίκλ εδώ πάνω στον Κυπαρίς, ο οποίος έχει γυρίσει και αυτός στην άμυνα για να βοηθήσει. Τώρα Μπαχράμης από τα αριστερά. Βαθιά παλιά για τον Αποστόλη τον Παπακώστα. Είναι μέσα στην περιοχή από την πίεση του Μπαλάφα, ο οποίος πολύ ωραία κερδίζει την μπάλα και το φάουλ στην εξέλιξη της φάσης. Άψε πλεονέκτημα ο διαιτητής και η μπάλα φτάνει και πάλι στην κατοχή των Λαρισαίων. Από τα αριστερά Σίσιτς για τον Κατσιαρό. Δυναμική διεκδίκηση της μπάλας, η οποία όμως περνάει out στην προσπάθεια αυτή του Παναγιώτη Κατσιαρού. Μάρκαρε ο Άκης Πέτρου στην φάση αυτή. Δείτε και πάλι, πάσα από τον Μπίρνες Σίσιτς, τον Σλοβαίνο. Φαίνεται ότι την μπάλα δίκαι στο πόδι του Παναγιώτη Κατσιαρού τελευταία, περνώντας out. Και φάουλ από τον Κοντέωνα. Κατσιαρός. Κερδίζει ο Άνδρου Τσόπλιος, ο οποίος όμως είναι πεσμένος στο τερέν, χάνει από δύο αντιπάλους. Σέντρα του Διγκόζη με το αριστερό στο δεύτερο δοκάρι και κόρνερ που παραχώρησε ο Σπύρος Γκάγκας. Αριστερός back-up της νίκης, το 3-5-2 του Γιάννη Γούναρη. Ενώ καιροφυλακτούσε ο Παπακώστας. Τρίτο κόρνερ για την Λάρισα. Από τα δεξιά όλα. Και πάλι ο Ντικουμέ είναι ο παίκτης που βγαίνει κερδισμένος από την εξέλιξη της φάσης και φάουλ πάνω στον Πίκλ από τον Παπακώστα και κίτρινη κάρτα. Ακριβώς με την συμπλήρωση του 30 λεπτού. Κίτρινη κάρτα είχε δει, θυμίζω, και στο 8 λεπτό ένας άλλος παίκτης της Λάρισας, ο Θωμάς Κυπαρίσης. Πάμε στον Άκη Ακημόγλου. Άκη. Πάνω και στα τρία κόρνερ που, όπως είπες, εκτελέσει από δεξιά η Λάρισα, ήταν εκτελέσει στο δεύτερο δοκάρι όπου έψαξαν να βρουν τον Κίκα και στις τρεις περιπτώσεις. Αλλά τουλάχιστον στις δύο τελευταίες ήταν ο Νικολά Ντικουμέ εκείνος που επωφελήθηκε, ο οποίος έχει και την μπάλα στα πόδια, αλλά σπρώχνει τον αντίπαλό του, τον Κατσιαρό. Επιθετικό φάουλ από τον Καμερουνέζο και γίνει ευρύτερα γνωστός στην χώρα μας τις μέρες του Απόλλωνα. Έχει πάει πολύ καλά στην Ριζούπολη, συνέχεια στην Ξάνθη δεν τα κατάφερε τόσο καλά. Αντεπίθεση όμως για την νίκη με τον Μπρέσνη, θέλει να κάνει το 1-2 με τον Κοντέων, αλλά δεν συνοήθηκαν μεταξύ τους οι δύο παίκτες της νίκης. Η ευκαιρία χάθηκε. Και απομάκρυνση εκτός αγωνιστικού χώρου, εκτός γηπέδου κυριολεκτικά από τον Πέτρου. Πλάγιο για την Λάρισα. Γιώργος Δόνης είδατε και πάλι όρθιος. Σε ένα μάτς με γρήγορο ρυθμό. Ένα γκολ ήδη σε αυτά τα πρώτα 32 λεπτά για την νίκη μόλις στο 6.
όχι πολλές φάσεις, αρκετά φάουλ, όπως συνήθως συμβαίνει στις αναμετρήσεις του Βόλου με την Λάρισα σε ποδοσφαιρικό επίπεδο. Να πούμε ότι λίγο πριν την έναρξη του αγώνα, μισή ώρα περίπου, καμιά δεκαριά φίλοι της Λάρισας, οι οποίοι ήρθαν μεμονωμένα, προσπάθησαν και μπήκαν αρχικά με την βοήθεια της αστυνομίας μέσα στο γήπεδο. Στη συνέχεια όμως οι αστυνομικοί αναγκάστηκαν να τους απομακρύνουν, καθώς η κατάσταση, τα πνεύματα ήταν οξυμένα. Ευκαιρία για τον Πίκλ να κάνει το σουτ, κάνει την τρίπλα όμως ο Τσέχος. Ο Μπρέσνη, ο συμπατριώτης, του μοιράζει δεξιά για τον Θοδωρή Ανδρουτσόπουλο. Βαθιά σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Πρόλαβε ο Στουρνάρας με το κεφάλι. Είναι πλάγιο για την νίκη. Γκάγκας. Τσάγκαρης κάνει την προσποίηση. Θέλει να σεντράρει και πάλι όμως ο Στουρνάρας είναι εκεί. Συμμαχία ανάμεσα στους δύο παίκτες. Θυμίζουμε ότι την επόμενη αγωνιστική ακολουθεί μια άλλη σπουδαία ξαλική αναμέτρηση της Λάρισας με τον Ολυμπιακό Βόλου και την μεθεπόμενη αγωνιστική Ολυμπιακός Βόλου εναντίον Νίκης Βόλου. Δηλαδή θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε απευθείας από το τρίτο κανάλι της ελληνικής τηλεόρασης. Ωραία προσπάθεια από τον Σίσιτς, ο οποίος διατήρησε την ισορροπία του ενάντια σε δύο αντιπάλους του Σλοβένους. Φάνηκε να προλαβαίνει πριν βρεθεί στο έδαφος. Νεύρα και πάλι ανάμεσα στον Μύρνε Σίσιτς και τον Πέτρο Κοντέωνα. Τους καλεί κοντά του ο διαιτητής, ο Κώστας Παπασταμάτης. Κίτρινη κάρτα. Τον Κοντέωνα. Ενώ έχει προωθηθεί και ο Γιώργος Πάσκες, όπως με ενημερώνει ο Άκης Ιωακίμογλου, για αυτό το φάουλ που έχει κερδίσει η Λάρισα. Κατσιαρός έχει την ευκαιρία να γυρίσει. Ευκαιρία χαμένη για την Λάρισα. Αν δεν κάνω λάθος, από τον Δημήτρη Γκίκα. Δείτε και πάλι από την σέντρα του Κατσιαρού. Έγινε η προβολή, αλλά η μπάλα πέρασε out. Η πρώτη ευκαιρία της Λάρισας για να φτάσει στον γκολ και να ισοφαρίσει το μάτς. Φάση αυτή στο 35. Εδώ βλέπετε και τις κίτρινες κάρτες. Μόλις το 8 για τον Κυπαρίση, στο 30 για τον Παπακώστα, στο 34 για τον Κοντέωνα. Κατσιαρός. Για τον Πάσιο, ο οποίος ήταν παίκτης που έχασε την ευκαιρία για την Λάρισα λίγο νωρίτερα. Διορθώνω, δεν ήταν ο Δημήτρης Γκίκας, αλλά ο Γιώργος Πάσιος. Μάχη του Κυπαρίσης, χάνει όμως την μπάλα προς όφελος του Μπρέσνη. Κερδίζει και το φάουλ ο Τσέχος. Με το παιχνίδι συνεχίζεται, ο Ντάνιελ Μπρέσνη είναι πεσμένος στο τερέν. Δείτε γιατί. Νέα διακοπή στο παιχνίδι. Ο Ντάνιελ Μπρέσνη είναι κάτω. Έχω την εντύπωση ότι το μαρκάρισμα ήταν από τον Αποστόλη Παπακώστα. Δύο παίκτες τα λένε. Ο Ντάνιελ Μπρέσνη ήρθε το καλοκαίρι στον Βόλο. Μια ομάδα που τερμάτισε έκτη στο πρωτάθλημα της δεύτερης εθνικής πέρσι, η Νίκη Βόλου, προσπαθώντας και τότε να επιστρέψει μετά από σχεδόν 40 χρόνια στην πρώτη εθνική. Είχε υποβιβαστεί το καλοκαίρι του 1966 και τώρα μετά από 39 σεζόν η ομάδα του Βόλου είναι κοντά στην επιστροφή της στην κορυφαία κατηγορία της χώρας μας, ειδικά αν καταφέρει να πάρει αυτό το παιχνίδι σήμερα. Νέο φάουλ, το οποίο κερδίζει ο Σπύρος Γκάγκας μαζί με τον σκόρερ
της νίκης αλλά και του αγώνα των Πέτρο Κοντέων, οι παίκτες με τις περισσότερες εμφανίσεις φέτος για την ομάδα του Γιάννη Γούναρη και την αρχή της σεζόν του Ράντε Κράμπουσιτς. Ο Μπρέσνη επιστρέφει στον αγωνιστικό χώρο, δεν είχε κάτι σοβαρό. Τσάγκαρης για τον Γκάγκα. Στουρνάρας, ο οποίος βγαίνει συχνά πυκνά προς τα δεξιά. Καθώς ο Μπαχράμης παίζει κυρίως στα πλάγια της μεσαίας γραμμής. Γκάγκα στο πλάγιο για τον Ντικουμέ, ο οποίος σύμφωνα με τον διαιτητή χρησιμοποίησε το χέρι του. Φάουλ λοιπόν από τον Καμερουνέζο πάνω στον Δημήτρη Γκίκα. Από την περίφημη Ακαδημία της Κανόν Γιαουντέ, ο 31χρονος Καμερουνέζος φορ έπαιξε και στην Κύπρο ένα φεγγάρι με τον Εθνικό Άχνας, την επιστρέψει στην Ελλάδα. Νάτος εδώ Ντικουμέ σε προϋποθέσεις αντεπίθεσης για την νίκη Βόλου, η οποία προηγείται ήδη με 1-0. Ο Πίκλ κάνει την πάσα για τον σκόρερ των Κοντέων, όπως ότι μπάλα κοντράρει στον Κατσιαρό και φτάνει στον Άγγελο Δικόζη. Η Λάρισα έχει ισορροπήσει το παιχνίδι, χάνοντας όμως μόνο μία ευκαιρία, εκείνη με τον Γιώργο Πάσιο στο 34ο λεπτό και νέο φάουλ, πολλά νεύρα από τους παίκτες των δύο ομάδων, αψιμαχία και δυστυχώς γενικεύεται το πρόβλημα. Οι περισσότεροι από τους παίκτες των δύο ομάδων συμπλέκονται στο κέντρο του γηπέδου, φαίνεται όμως ότι τουλάχιστον τα πνεύματα ηρεμούν με την παρέμβαση των ψυχραιμωτέρων. Για να δούμε τι θα αποφασίσει ο Κώστας Παπασταμάτης, ο οποίος ομολογουμένως έχει δύσκολη αποστολή σήμερα σε ένα παιχνίδι ιδιαίτερα φορτισμένο εξαιτίας της βαθμολογικής κρισιμότητάς του αλλά και της παραδοσιακής κόντρας των δύο ομάδων, των δύο πόλεων. Μία κίτρινη στον Πάσιο και μία στον Άκη Πέτρου, αν προλάβα να δω καλά. Στο 31ο λεπτό, άλλες δύο κίτρινες λοιπόν για τον Άκη Πέτρου της Νίκης και για τον Γιώργο Πάσιο της Λάρισας. Πέντε κίτρινες στον αγώνα μέχρι στιγμής, ενώ μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο πεντάλεπτο του πρώτου μέρους. Απευθείας μετάδοση, υπενθυμίζω βέβαια, κάτω από δύσκολες συνθήκες το Παντελής Μαγουλάς. Κοντέων στην κόντρα, κάνει κάτι μεταξύ σέντρας και ενός καυτού σουτ, θέλοντας όμως την μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Χριστόπουλου που δεν ευνηδιάστηκε. Είναι λίγο δύσκολο να πάρει την μπάλα όπως βλέπετε κι εσείς, η οποία τελικά του επιστρέφεται από την εξέδρα, από τους φίλους της Νίκης. Εδώ και πάλι η προσπάθεια πριν από μερικά δευτερόλεπτα από τον Πέτρο Κοντέωνα. Ήταν στο ρόστερ του ΠΑΟΚ την σεζόν 2002-2003 όταν ο Κέφαλος πήρε το κύπελο. Δικόζης παίρνει την μπάλα στο δεξί, κάνει το σούτ, την μπάλα κοντράρει στον Μπαλάφα. Δεν φτάνει ποτέ στον Κυπαρίση, ο οποίος χειροφυλακτούσε. Δεν ευνοήθηκε από την κόντρα ο αρχηγός της Λάρισας. Καλή στιγμή για την Λάρισα, η οποία επιμένει. Μπαχράμης θέλει να αλλάξει το παιχνίδι δεξιά. Πλάγιο όμως. Ο Βαγγέλης Τουρνάρας δεν κατάφερε πάνω στη γραμμή να κρατήσει την μπάλα εντός των ορίων του γηπέδου. Βλέπετε ότι ο Γιώργος Δόνης μάλλον απογοητεύτηκε και κάθισε στον πάγκο του. Εδώ και πάλι η προσπάθεια του Στουρνάρα να κοντρολάρει. Χωρίς αποτέλεσμα. Σίσιτς, ο Σλοβένος, ο οποίος δεν έχει φανεί πολύ σήμερα, θέλει να βρει με την παλιά αυτή επικίνδυνα τον Μακρύ. Ο Κύπριος όμως έχει φύγει πολύ πλάγια ενάντια σε δύο αντιπάλους. Επιμένει, κερδίζει την μπάλα χωρίς φάουλ σύμφωνα με τον διαιτητή. Ο Μπρέσνη, η κόντρα είναι out. Θέλησε να διώξει ο Τσέχος, η μπάλα κόντραρε στον Σίσιτς, τον Σλοβένο. Πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου, ενώ ο Άκης Πέτρου είναι πεσμένος στο τερέν. Έχουμε νέα διακοπή στο παιχνίδι. Λογικά θα έχουμε και αρκετό επιπλέον χρόνο στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Παραμένει πάντα κάτω
ο Άκης Πέτρου πριν από λίγο δει την κίτρινη κάρτα. Ο παλιότερος παίκτης της Νίκης από το καλοκαίρι του 98 στην πρώτη ομάδα. Έχει διατελέσει και αρχηγός της μερικά παιχνίδια. Εδώ και πάλι η προηγούμενη φάση θέλησε ο Μακρύς να κερδίσει το πλεονέκτημα από τον Χρήστο Κοντοβά. Αλλά η μπάλα του έφυγε πλάγια. Εδώ βλέπετε και πάλι τις κάρτες. Και Παρίσης, Παπακώστας και Πάσιος για τους φιλοξενούμενους. Κοντέων και Πέτρου για τους γηπεδούχους. Πέτρου ο οποίος επέστρεψε τον αγωνιστικό χώρο. Μπάλα έφυγε πάνω από την κεντρική εξέδρα του Παντελής Μαγουλάς, εκτός γηπέδου. Βλέπετε και πάλι αρκετός κόσμος όρθιος εξέδρα αυτού του πολύ μικρού γηπέδου που φέρει το όνομα ενός από τους ιδρυτές του συλλόγου και αργότερα και προπονητή της ομάδας. Στις πρώτες 2-3 δεκαετίες ύπαρξης της Νίκης. Εκνευρισμένος ο Ντικουμέ. Πάσχιος τώρα με την μπάλα στα πόδια. Γεννημένος στην Αυστραλία, πρώην παίκτης της ΑΕΚ. Ήταν στην ομάδα δύο σεζόν που η ΑΕΚ κέρδισε το κύπελο, δεν offside ο Αντώνης Μακρύς. Αν και ο ίδιος διαφωνεί, όπως βλέπετε και εσείς, με την υπόδειξη του δεύτερου βοηθού, του Χρήστου Ακρίβου. Λίγα offside, μέχρι τώρα τρία μόλις σε αυτό το πρώτο ημίχρονο, το οποίο οδεύει προς την ολοκλήρωσή του, με την Νίκη να προηγείται πάντα 1-0 από τον γκολ του Πέτρου Κοντέωνα μόλις το έκτο λεπτό μετά από την προσπάθεια του Σπύρου Γκάγκα. Και φάουλ πάνω στον Πάσιο από τον Μπρέσνη, ο οποίος τράβηξε τον αντίπαλό του. Αν ο διαιτητής θέλει να είναι πιο αυστηρός εδώ, θα έπρεπε να του δείξει επίσης κίτρινη, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι καλό ένα μάτς με τόσες πολλές κάρτες. Έχουμε ήδη 5, θα θυμίζω. Παπακώστας για την Λάρισα. Γκίκας έχασε από τον Ντικουμέ, ο οποίος μπορεί να μην έχει φανεί πάρα πολύ στην επίθεση, αλλά έχει κλέψει ούκο λίγες φορές την μπάλα στην άμυνα. Το πλάγιο είναι για τους Βολιώτες. Το κέρδισε ο Σπύρος Γκάγκας. Όπως με πληροφορεί ο Άκης Ιωακίμογλου, 2 επιπλέον λεπτά θα υποδείξει σε λίγο ο διαιτητής, ο Κώστας Παπασταμάτης. Δικόζης τώρα για τη Λάρισα. Φεύγει προς τα αριστερά, βρίσκοντας τον Κατσιαρό. Πολύ συμπαίκτη του και στον Άρη. Μπαχράμης και πάλι για τον Κατσιαρό. Τώρα Πάσιος. Καθώς η Λάρισα ψάχνει να βρει έναν τρόπο να διασπάσει την άμυνα της Νίκης. Τυφλή μπαλιά όμως στα χέρια του Χρήστου Κοντοβά. Και τώρα πράγματι ο τέταρτος διαιτητής, ο Γιώργος Γιαννόπουλος, που δεικνύει 2 επιπλέον λεπτά για το φινάλε του πρώτου μέρους. Έχουμε ήδη συμπληρώσει τα 45. Μπάλα τον έναν τερματοφύλακα στον άλλον. Στον Χριστόπουλο. Κατσιαρός και πάλι η Λάρισα παίζει πολύ από τα αριστερά. Πάσιος για τον Γκίκα. Ουσιαστικά οι δύο center back της Λάρισας σήμερα. Στουρνάρας έχει βγει πολύ μπροστά. Καταφέρει να κρατήσει την μπάλα, αλλά δεν είναι καλή η επιλογή του στην συνέχεια, αφού είχε αποφύγει τον αντίπαλό του. Είχε χώρο και χρόνο, αλλά αυτός βιαστικά απλά έστειλε την μπάλα προς τα καρέ του Κοντοβά. Μεγαλύτερος σε ηλικία παίκτης της Νίκης, ο Χρήστος Κοντοβάς, στα 33 του. Κεφαλιά προς τα πίσω από τον Πάσιο για τον Κατσιαρό. Ένα λεπτό ακόμη. Και Παρίσης κατεβάζει με το στήθος. Έχει κάνει φάουλ όμως, σύμφωνα με τον διαιτητή. Και κάπου εδώ τελειώνει και αυτή η επιθετική προσπάθεια της Λάρισας. Ίσως και η τελευταία στο πρώτο μέρος. Πίκλ. Μπήκε ο Ανδρουτσόπουλος στην φάση, αλλά μπάλα περνάει έξω, out,
από τον Θοδωρή Ανδρουτσόπουλο. Στη δεύτερη θητεία του στην ομάδα του Βόλου. Από τους εραστέχνες του Ολυμπιακού Πειραιά, ο Θοδωρής Ανδρουτσόπουλος. Πάσιος για τον Κατσιαρό. Δευτερόλεπτα απομένουν, όπως βλέπετε και εσείς, για να συμπληρωθεί το πρώτο μέρος. Σίσιτς. Για να δούμε. Κατσιαρός από τα αριστερά για την Λάρισα. Κάνει την σέντρα στην καρδιά της άμυνας. Η μπάλα πάνω από το κεφάλι του Κυπαρίσι και κόρνερ. Ουσιαστικά η τελευταία φάση σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Η νίκη ήταν η πρώτη που κέρδισε κόρνερ στο μάτς, αλλά ακολούθησαν 4 διαδοχικά για την Λάρισα. Αυτό είναι το τέταρτο. Με τον Άγγελο Δικόζη από τα δεξιά. Απομακρύνει ο Μπαλάπας και κάπου εδώ τελειώνει το πρώτο ημίχρονο. Νίκη Βόλου Λάρισα λοιπόν 1-0. Η νίκη ευνηδίασε τους αντιπάλους της μόλις το 6ο λεπτό μετά από εκτέλεση φάουλ του Άλες Πίκλη και διαδοχικά σουτ. Η μπάλα δεν απομακρύνθηκε από την περιοχή του Σπύρου Χριστόπουλου. Δοκίμασε να κάνει το σουτ ο Σπύρος Γκάγκας. Η μπάλα στρώθηκε στον Πέτρο Κοντέωνα, ο οποίος δεν έχασε την ευκαιρία να τη στείλει στα δίχτυα. Και το γκολ αυτό είναι εκείνο που χωρίζει τις δύο ομάδες. Το σπουδαίο θεσσαλικό ντέρμπι. Νίκη Βόλου Λάρισα λοιπόν 1-0 μετά το πρώτο ημίχρονο. Εμείς θα επιστρέψουμε στα στούντιο της ΕΤ3 στο Λεωφόρο Στρατού και σε λιγότερο από 15 λεπτά και πάλι μαζί για να δούμε τι μας επιφυλάσσει το δεύτερο μέρος. Και πάλι λοιπόν στο Παντελής Μαγουλάς της Νέας Ιωνίας, φίλες και φίλοι, καθώς τα πάντα είναι έτοιμα για να αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο. Χαμόγελα από τον διαιτητή, τον Κώστα Παπασταμάτη, στην σέντρα. Έκανε 5 φορές χρήση της κίτρινης κάρτας στο πρώτο ημίχρονο. Η τελευταία έλεγχη από τους βοηθούς του στα δίχτυα, για να φανεί αν όλα είναι έτοιμα για να αρχίσει το δεύτερο μέρος. Η νίκη Βόλου, υπενθυμίζω, προηγείται της Λάρισας με 1-0 με τον γκολ του Πέτρου Κοντέωνα μόλις το 6ο λεπτό. Και έχουμε αλλαγές από πλευράς της Λάρισας, από ό,τι φαίνεται. Ο Πολωνός, ο Μπλάζεϊ Γιανκόφσκι, περνάει στο τερέν. Αν δεν κάνω λάθος, αντί του Παναγιώτη Μπαχράμη. Ενώ βγαίνει και ο Αποστόλης Παπακώστας για να περάσει στη θέση του το μεγαλύτερο όνομα στο ρόστερ της ΑΕΛ, ο Ρουμάνος Ντένις Σερμπάν. Παλιότερα στην Στεάου Αβουκουρεστίου και στην Βαλένθια. Το δεύτερο ημίχρονο μόλις άρχισε. Δύο αλλαγές λοιπόν από πλευράς του Γιώργου Δόνη. Καμία προς το παρόν από τον Γιάννη Γούναρη. Είναι προφανές ότι ο Γιώργος Δόνης θέλει να ανακατέψει την τράπουλα. Καθώς η Λάρισα σε καμία περίπτωση φυσικά δεν εξυπηρετείται από το σκορ του αγώνα. Υπενθυμίζω ότι οι φιλοξενούμενοι ακόμα και με ισοπαλία θα ανέβουν στην πρώτη θέση. Ισόβαθμη βέβαια σε αυτή την περίπτωση με τον Λεβαδιακό. Ο Γκάγκας τώρα από τα αριστερά για την νίκη. Σέντρα στο δεύτερο δοκάρι για τον Άλες Πίκλη. Βλέπετε και εσείς τις δύο αλλαγές. Με την επανέναρξη του αγώνα, ο Ρουμάνος Ντένις Σερμπάν στη θέση του Αποστόλη Παπακώστα και ο Πολωνός, ο Μπλαζέ Γιανκόφσκι, αντί του Παναγιώτη Μπαχράμη. Δύο μέση περνάνε ακόμη στο τέρα. Απομένει να δούμε πώς θα παραταχθεί η Λάρισα μετά από αυτές τις αλλαγές. Προς το παρόν πάντως η νίκη είναι στην επίθεση με τον σκόρερ τον Κοντέωνα που κάνει την σέντρα από τα δεξιά. Η μπάλα δεν περνάει από τον Πάσιο. Και τώρα ο Σερμπάν στην πρώτη επαφή με την μπάλα, ο Ρουμάνος. Πολύ ωραίες τρίπλες διαδοχικές. Κρατάει την μπάλα στην κατοχή του. Φτάνει κοντά στην αντίπαλη περιοχή. Όμως χάνει την μπάλα από τον Θοδωρή Ανδρουτσόπουλο. Επιμένει η Λάρισα. Από τα αριστερά η σέντρα από τον Παναγιώτη Κατσιαρό. Για τον μακρύ, το σούτ όμως περνάει out. Νάτος εδώ ο Κύπριος Αντώνης Μακρύς. Αποκτήθηκε το Γενάρη από την Ομόνια Λευκοσίας, με την οποία είχε κατακτήσει το Super Cup αλλά και το Παγκύπριο Πρωτάθλημα πριν από 4 χρόνια. Απομακρύνει ο Γιανκόφσκι,
τους φαίνεται να παίρνει θέση στο κέντρο της άμυνας μαζί με τον Πάσιο. Ενδεχόμενο ο Γκίκας θα παίξει πιο μπροστά. Γκίκας εδώ άξιε δεξιά για τον Βαγγέλη Στουρνάρα. Μακρύς. Και τώρα ο Άγγελος Δικόζης. Στουρνάρας για τον Κυπαρίση. Ο Άγγελος Δικόζης, η μπαλιά του δεν πέρασε. Και φάουλ που κερδίζει ο Θωμάς Κυπαρίσης, ο αρχηγός της Λάρισας. Παλιότερα στην Ξάνθη και στον Άρη. Σχεδόν 400 εμφανίσεις σε επαγγελματικό επίπεδο για τον 35χρονο center for. Και ο Ντένις Σερμπάν πάνω στην μπάλα για αυτό το φάουλ που φέρνει πολύ κόσμο στα καρέ του Χρήστου Κοντοβά. Ο Ρουμάνος ζητά από τους συμπαίκτες του να πάρουν συγκεκριμένες θέσεις μέσα στην περιοχή. Φαίνεται πως υπάρχει ένα χτύπημα εκτός φάσης όμως. Είναι ο Θοδωρής Ανδρουτσόπουλος πεσμένος στο τερέν. Νεύρα και πάλι. Θυμίζω ότι λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, στο 31ο λεπτό, είχαμε συμπλοκή των ποδοσφαιριστών των δύο ομάδων, με τον διαιτητή να δείχνει δύο κίτρινες κάρτες στον Πέτρου και στον Πάσιο. Μία ακόμη διακοπή στο μάτς, η τρίτη. Ο Θοδωρής Ανδρουτσόπουλος, 31χρονος δεξιός μπακ, είναι πεσμένος στο χόρτο. Στο 5ο λεπτό του δεύτερου μέρους, 50ο του αγώνα. Απευθείας μετάδοση της ελληνικής τηλεόρασης 3 από το Παντελής Μαγουλάς του Βόλου. Η νίκη προηγείται της Λάρισας πάντα 1-0 με γκολ του Κοντέωνα μόλις στο 6ο λεπτό. Υπενθυμίζω τις δύο αλλαγές του Γιώργου Δόνη, ο 24χρονος Πολωνός ο Μπλάζε Γιανκόφσκι. Παλιότερα της Λεχ Πόσναν πέρασε στο μάτς αντί του Παναγιώτη Μπαχράμη. Και ο Ρουμάνος ο Ντένις Σερμπάν, 13 φορές διεθνής, αποκτήθηκε από την πρωταθλήτρια και κυπελούχο της πατρίδας του, την Δύναμο Βουκουρεστίου, τον Γενάρη. Κίτρινη κάρτα στον Μακρύ, τον Κύπριο άσο της Λάρισας, για την πάση του φάουλ στον Ανδρουτσόπουλο. Η έκτη κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι, στο 51, στον Αντώνη Μακρύ. Το φάουλ που είχε κερδίσει η Λάρισα εκτελείται τώρα από τον Σερμπάν, απευθείας όμως στα χέρια του Κοντοβά. Βλέπετε και πάλι. Μπάλα πέρασε πάνω από το υπότυπώδες τείχος, αλλά πήγε κατευθείαν στα χέρια του 33χρονου τερματοφύλακα της Νίκης Βόλου. Πλάγιο με τον Σπύρο Γκάγκα για τους γηπεδούχους. Πίκλ κράτησε την μπάλα μέσα στο δερέν, γλίστρησε ο Ντικουμέ και παραχώρησε το πλάγιο. Ο Βαγγέλης Στουρνάρας στην εκτέλεση του πλαγίου. Μπάλα παραμένει το στερέν. Replay ουσιαστικά τις προηγούμενες φάσεις με τον Στουρνάρα να κερδίζει και πάλι. Λάθος πάσα όμως το πάνω στον Γκάγκα. Ο αριστερός χαφ της Νίκης. 4-5 παίκτες μέσα σε 2-3 τετραγωνικά. Η μπάλα χάθηκε από πλευράς της Νίκης. Ο Πάσιος μοιράζει αριστερά, όμως ανεβαίνει και κλέβει όμορφα ο Θοδωρής Ανδρουτσόπουλος, που έχει και πάλι την μπάλα στην κατοχή του. Έχει την ευκαιρία να κάνει μια καλή σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Ντικουμέ την κεφαλιά. Ευκαιρία για την Νίκη. Βρέθηκε στο έδαφος ο Σπύρος Χριστόπουλος. Ζήτησε φάουλ, ίσως να είχε δίκιο. Η ουσία είναι όμως ότι χάνεται η ευκαιρία για την Νίκη Βόλου να κάνει το 2-0. Ο Ντικουμέ, ενώ φάνηκε στο replay, δεν υπήρξε φάουλ. Ο Ντικουμέ έκανε την κεφαλιά σκαστή στο έδαφος, περισσότερο ως πάσα παρά προσπαθώντας να σκοράρει. Καλή στιγμή για την Νίκη
στο 53. Βρελάρης έχει κερδίσει φάουλ. Είναι ο Μίρνες Σίσιτς πάνω στην μπάλα, ο Σλοβένος. Έπαιξε στην Πατρίδου με την Ρούνταρ. Κάνει το σούτ με το δεξί, είχε βγει όμως επάνω του ο Πίκλ. Και τώρα είναι ο Γιάννης Τσάγκαρης, ο μόνος παίκτης της νίκης που βρέθηκε κοντά στην μεσαία γραμμή. Το πλάγιο για τους Βολιώτες. Και νομίζω ότι ζήτησε αλλαγή ο Γιάννης Τσάγκαρης από τον συνονόματό του, τον προπονητή του, τον Γιάννη Γούναρη. Δείχνει να κουτσένει ο 22χρονος αμυντικός χαφ της νίκης και παλιότερα της Λάρισας, να θυμίζω. Πλάγιο είναι πάντως για την νίκη. Απευθείας μετάδοση της ελληνικής τηλεόρασης 3 κάτω από δύσκολες συνθήκες, ένα πολύ μικρό γήπεδο το οποίο δεν πληρεί τις απαραίτητες προϋποθέσεις. Πάμε όμως για λίγο στον Άκιο Ακιμόγλου στον αγωνιστικό χώρο. Άκη, σε ακούμε. Πραγματικά θα γίνει αλλαγή, θα μπει ο Λουμπαρδέας στη θέση του Τσάγκαρη. Μάλιστα, ο Νίκος Λουμπαρδέας λοιπόν, παλιός παίκτης Παναχαϊκής. Θα είναι η πρώτη αλλαγή αυτή για την νίκη και αναγκαστική κατά τα φαινόμενα. Στο μεταξύ το φάουλ πέρασε ανεκμετάλλευτο για τους γηπεδούχους. Έχουμε φάουλ εκτός φάσης. Όχι, ακούστηκε ένα σφύριγμα. Προφανώς από την εξέδρα δεν είχε καταλογίσει τίποτα ο Κώστας Παπασταμάτης, ο διαιτητής του αγώνα. Ήταν ο Ντένις Ερμπάν ο οποίος βρέθηκε πεσμένος στο τερέν. Γκάγκας. Γκίκας. Κατεβάζει ο Κυπαρίσης με το στήθος, ύψωσε το πόδι του ο Ρουμελιώτης. Ο φάουλ που κερδίζει η Λάρισα. Δείτε και πάλι, κατέβασε όμορφα ο Θωμάς Κυπαρίσης. Δέχτηκε όμως μπάλα στο πρόσωπο. Το τρίτο φάουλ που κερδίζει ο βετεράνος στράικερ. 12 γκολ αυτή την σεζόν για την Λάρισα. Έχει δοθεί όμως επιθετικό φάουλ, θα ζητώ συγγνώμη. Τώρα το συνειδητοποιεί και ο ίδιος ο Θωμάς Κυπαρίσης. Μάλλον offside, καθώς βλέπω τον Κυπαρίση να ευθύνεται στον πρώτο βοηθό διαιτητή, τον Πέτρο Μαστροδήμα, ιδιαίτερα εκνευρισμένος. Δυστυχώς από το σημείο στο οποίο βρίσκομαι δεν είμαι σε θέση να σας πω αν υπήρχε offside ή όχι. Καθώς δεν βοηθάει και η θέση στην οποία αναγκαστικά βρίσκονται οι κάμερες της ελληνικής τηλεόρασης 3, οι οποίες καλύπτουν για εσάς αυτό το σπουδαίο παιχνίδι, το τελευταίο της 25ης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα της δεύτερης εθνικής κατηγορίας. Αποχωρεί τώρα ο Γιάννης Τσάγκαρης. Πρώτη αλλαγή για τον Γιάννη Γούναρη στο 56ο λεπτό. Θα περάσει με το νούμερο 21 ο Νίκος Λουμπαρδέας. Βασικός τέλεχος της νίκης φέτος, παλιός χαφ της Παναχαϊκής. Ο Τσάγκαρης, ο οποίος στην τελευταία προπόνηση πήρε το OK για να μετάσχει στο παιχνίδι, χθες δηλαδή. Κάτι ανάλογο ίσχυσε και για τον Ντικουμέ, που υπενθυμίζω αναγκαστικά πήρε θέση στην ενδεκάδα αφού τραυματίστηκε στην προθέρμανση ο Νίκος Μήτρου, δανεικός από τον Πανιόνιο. Και όπως με πληροφορεί ο Άκης Ιωακήμογλου, ο Τσάγκαρης αναγκάστηκε να κάνει ένεση για να αγωνιστεί έστω σε αυτά τα περίπου 60 λεπτά του αγώνα. Ντικουμέ τώρα κατεβάζει την μπάλα, το σούτ από τον Κοντέον, η μπάλα βρίσκει σε κάποιο σώμα παίκτη της Λάρισας. Δεν υπάρχει φάουλ σύμφωνα με τον διαιτητή στο μαρκάρισμα αυτό στον Άλες Πίκλ. Κακό κοντρόλ από τον Ρουμελιώτη και φάουλ που κερδίζει τώρα ο Θωμάς Κυπαρίσης, που επιτελείται γρήγορα με τον Σίσιτς για την Λάρισα. Μοιράζει δεξιά για τον Άγγελο Δικόζη. Σέντρα με το αριστερό και όμως όπου δεν υπάρχει κάποιος άλλος παίκτης της Λάρισας, απευθείας out. Προσπάθεια του πολύπειρου μεσοαμυντικού της Λάρισας.
διαρκεία του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Εδώ η προηγούμενη φάση. Πίκλ, μάλλον έπεσε μόνος του, φοβούμενος το μαρκάρισμα του αντιπάλου και απλώς το πόδι του. Και Παρίσης. Ωραίο κοντρόλ, καθώς η Λάρισα προσπαθεί σιγά σιγά να πάρει τον έλεγχο του αγώνα, να μεταφέρει το παιχνίδι προς την περιοχή του Χρήστου Κοντοβά. Χωρίς αποτέλεσμα πάντως μέχρι στιγμής. Καθαρή προβολή από τον Πρέσνη. Υποφελείται ο Ντικουμέ. Έχει αριστερά του τον Σπύρο Γκάγκα, στον οποίο και δίνει την μπάλα. Εκείνος πιέζεται από τον Πάσιο. Ούτε τα πηγαίνει άσχημα. Ως αντικαταστάτης του Μάρκο Φέρστερ. Πήρε και το πλάγιο. Βαγγέλης Τουρνάρας. Δίνει συνέχεια στο παιχνίδι, δυναμική μονομαχία στον αέρα. Φράουλ καταλογίζει ο διαιτητής, προκαλώντας την έκρηξη του Γιάννη Γούναρη, όπως είδατε. Το 21ο λεπτό. Νίκη Βόλου Λάρισα 1-0. Σκόρερ ο Πέτρος Κοντέων μόλις το 6ο λεπτό. Τώρα Σερμπάν. Κερδίζει ο Μπρέσνη. Μαρκάρισμα του Κυπαρίσης των Κοντεώνα, φάουλ σύμφωνα με τον διαιτητή, ο οποίος ήταν, βλέπετε και εσείς, στα 2 μέτρα. Πάρα πολλά φάουλ στο παιχνίδι και 6 κίτρινες, υπενθυμίζω. 4 για τη Λάρισα, 2 για την Νίκη. Ένα ακόμη πλάνο από την εξέδρα στο Παντελής Μαγουλάς, καθώς ο Κοντέων βρίσκεται πεσμένος στο χόρτο. Θυμίζω πόσο καθοριστική θα είναι ενδεχόμενη νίκη για την ομάδα του Βόλου. Θα φτάσει στους 44 βαθμούς. Θα προσπεράσει την Καστοριά που έχει 43, ανεβαίνοντας στην τέταρτη θέση. Στην δεύτερη ισοβαθμούν στους 45 η σημερινή της αντίπαλος, η Λάρισα και ο Ακράτητος, ενώ ο Λεβαδιακός που είναι πρώτος έχει 46. Και όλα αυτά ενώ η νίκη επιχειρεί, φιλοδοξεί να επιστρέψει στην πρώτη εθνική μετά από 39 χρόνια απουσίας. Πολύ μεγάλο διάστημα, ομολογουμένως, από μία από τις δύο μεγάλες ομάδες του Βόλου. Το σούτ από τον Κατσιαρό στην αγκαλιά του Χρήστου Κοντοβά. Πολύ καλή στιγμή για την Λάρισα στο 61. Βλέπετε και πάλι το βολέ από τον Παναγιώτη Κατσιαρό. Μπλόκαρ όμως ο τερματοφύλακας της Νίκης, ο οποίος τραυματίστηκε στην προσπάθειά του αυτή. Για να δούμε αν θα δούμε και αλλαγή τερματοφύλακα στο παιχνίδι αυτό. Ο Γιώργος Μπακερτζίδης είναι ο αναπληρωματικός. Ενώ έχω την εντύπωση ότι ετοιμάζεται αλλαγή από πλευράς της Λάρισσας. Πάμε στον Άκη Ακημόγλου. Ο τερματικός τερματοφύλακας της Νίκης Βόλου ετοιμάζεται και ο Ιβάν Νεντέλκοβιτς είναι έτοιμος να περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Θα δούμε σε λίγο ποιον συμπαίκτη θα αντικαταστήσει. Ο Νεντέλκοβιτς, ο οποίος είχε πετύχει εκείνο το καταπληκτικό γκολ στο πρώτο μάτς με ανάποδο ψαλίδι στο Αλκαζάρ, γράφοντας τότε το 2-0. Πάμε και πάλι στον Άκη Ακημόγλου. Ο Μακρίστα είναι αυτός που θα αντικατασταθεί από τον Νεντέλκοβιτς. Τρίτη αλλαγή λοιπόν για τον Γιώργο Δόνη. Θα βγει ο Κύπριος ο Αντώνης Μακρύς. Θα περάσει στη θέση του ο Σέρβος, ο Ιβάν Νεντέλκοβιτς. Εσείς βλέπετε τον Γιώργο Μπακιρτζίδη, τον αναπληρωματικό τερματοφύλακα της Νίκης. Ενώ τώρα αποχωρεί ο Αντώνης Μακρύς, πρώην άσος της Ομόνιας Λευκοσίας, δίνοντας τη θέση του στον Ιβάν Νεντέλκοβιτς. Εξαντλεί τις αλλαγές του ο Γιώργος Δόνης. Στο 62, σχεδόν μισή ώρα πριν το τέλος του μάτς, βλέπετε και πάλι τις αλλαγές. Γιανκόφσκι αντί Μπαχράμι και Σερμπάν αντί Παπακώστα, οι αλλαγές της Λάρισσας που είχαν προηγηθεί με την επανέναρξη του μάτς. Και τώρα Νεντέλκοβιτς στην πρώτη επαφή με την μπάλα, το μικρό του όνομα στην πλάτη της φανέλας του, Ιβάν. Και Παρίσης. Η Λάρισα εντείνει την πίεση. Κατσιαρός, το συγγνώμη, χρησιμοποιεί το χέρι του όμως.
Η μπάλα θα καταλήγει στο δοκάρι, αλλά δεν υπάρχει φάση. Βλέπετε εδώ ο Παναγιώτης Κασιαρός στην προσπάθειά του να ξεχυθεί προς την αντίπαλη περιοχή. Βρήκε την μπάλα με το χέρι. Βλέπετε ήδη 36 φάουλ έχουν καταλογιστεί σε αυτά τα 63 λεπτά. Περισσότερα δηλαδή, περισσότερο από ένα φάουλ κάθε δύο λεπτά. Η νίκη στην επίθεση από τα δεξιά. Ο Μαυρουτσόπουλος όμως έχασε την μπάλα. Γιανκόφσκι. Πανύψηλος σέντερ μπακ. Αποκτήθηκε από την Όντρα Βότζεσλαβ. Σέντρα στα χέρια του Σπύρου Χριστόπουλου, του τερματοφύλακα της Λάρισας. Από το καλοκαίρι συνεχίζει την καριέρα του στην Σαλουκή πόλη. Βαλιά χωρίς αποτέλεσμα, απευθείας πλάγιο. Η Λάρισα δίνει την εντύπωση ότι βιάζεται στην προσπάθειά της να διεκδικήσει το 1-1. Φαίνεται να λείπει το καθαρό μυαλό κυρίως από τους παίκτες στη μεσαία γραμμή. Γι' αυτό ακριβώς και ο Γιώργος Δόνης έχει περάσει στο μάτς τόσο τον Σερμπάν όσο και τον Νεντέλκοβιτς. Κατσιαρός για τον Σέρβο. Παλιά απευθείας στον Μπαλάφα, τον αρχηγό της νίκης. Λάθη επιλαθών, συνεχής λανθασμένες μεταβιβάσεις. Εκατέρωθεν και τώρα ο Λουμπαρδέας δεν μπόρεσε να περάσει από τρεις αντιπάλους. Σερμπάν, Νεντέλκοβιτς. Φάουλ από τον Μπαλάφα, μερικά μέτρα πάνω από την γραμμή του κέντρου. Συμπληρώνοντας σιγά σιγά 20 λεπτά στο δεύτερο μέρος. Στουρνάρας από τα δεξιά για τη Λάρισα. Άνοιξε πάρα πολύ την μπάλα στο κοντρόλ ο Νεντέλκοβιτς, ο οποίος όμως άριστος τεχνίτης κρατάει τον έλεγχο της μπάλας. Σερμπάν, πολύ ωραία προσπάθεια από τον Ρουμάνο που βρίσκεται στο έδαφος. Έκανε την κίνηση να σφυρίξει ο διαιτητής, αλλά τελικά το μετάνιωσε. Επιμένει ο Ντένις Σερμπάν. Έχει κάνει ήδη στα 29 του 12 μεταγραφές. Πήγε στην Ισπανία για την Βαλένθια και την Βιγιαρεάλ. Δεν μπόρεσε ουσιαστικά όμως ποτέ να καθιερωθεί στις νυχτερίδες. Παίζοντας συνεχώς δανεικός για άλλους συλλόγους, όχι μόνο για την Βιγιαρεάλ, για την Έλτσε, για την πόλη Εχίδο. Επέστρεψε αργότερα στην πατρίδα του. Με την Δύναμο Βουκουρεστίου από το καλοκαίρι και από το Γενάρη ήρθε στην Ελλάδα. Διακοπή στο παιχνίδι γιατί υπάρχει παίκτης της νίκης. Νομίζω ότι είναι ο αρχηγός, ο Δημήτρης Μπαλάφας, πεσμένος στο τερέν. Πιάνει το πρόσωπό του. Μία ακόμη διακοπή πρέπει να είναι η τέταρτη ή πέμπτη στο μάτς μέχρι τώρα. Είδατε πως, τι ακριβώς συνέβη. Και την αέρια μονομαχία και το χτύπημα που δέχτηκε ο Μπαλάφας. Γιάννης Γούναρης ανήσυχος, όρθιος στον πάγκο της νίκης. Έχει την ευκαιρία να συνδέσει το όνομά του με μια ιστορική επιτυχία για τον σύλλογο του Βόλου. Πάμε και πάλι στον αγωνιστικό χώρο, στον Άκη Ακίμογλου. Είδαμε πάνω τον Πέτρο Κοντέωνα πριν από λίγο να λέει στον Γιάννη τον Γούναρη ότι coach δεν μπορώ άλλο. Προφανώς αντιμετωπίζει και αυτός πρόβλημα τραυματισμού. Μάλιστα. Και θα ακολουθήσει και μια ακόμα αλλαγή για την νίκη Βόλου. Νομίζω ότι έχει απομείνει μόνο ο Πέτρα Γκρατζέλοβιτς ως επιθετικός από πλευρά της νίκης. Για να δούμε τι θα κάνει τελικά ο Γιάννης Γούναρης. Στο μεταξύ το παιχνίδι συνεχίζεται με ελεύθερο. Ο Ντικουμέ υποτικά δίνει την μπάλα στους αντιπάλους. Στόπουλος. Ενώ φαίνεται ότι όντως ο Πέτρα Γκρατζέλοβιτς, ο Σέρβος, ετοιμάζεται να περάσει στο μάτς από πλευρά της νίκης. Υπενθυμίζω ότι στο 56 αποχώρησε λόγω προβλήματος ο Γιάννης Τσάγκαρης, δίνοντας τη θέση του στον Νίκο Λουμπαρδέα, αλλά και ότι πριν από το μάτς πέφτει τράβημα στο τετρακέφαλο στη διάρκεια της προθέρμανσης ο Νίκος Μήτρου. Γι' αυτό και αγωνίζεται ο Ντικουμέ, που έχασε εδώ τη μονομαχία με τον Γιώργο Πάσιο. Και τώρα ο Άγγελος Δικόζης ανεβαίνει από τα δεξιά για την ΑΕΛ.
με το αριστερό μοιράζει για τον Σερμπάν, εκείνος ακόμη πιο αριστερά για τον Παναγιώτη Κατσιαρό. Σίσιτς, Νεντέλκοβιτς για τον Σίσιτς, ο Σέρβος τον Σλοβαίνο, ο οποίος όμως δεν είχε την απαιτούμενη ταχύτητα για να προλάβει την μπάλα στην πάσα του Ιβαν Νεντέλκοβιτς, 23 ετών, ο Μύρνες Σίσιτς. Στα μέσα του δεύτερου μέρους, απευθείας μετάδοση της ΕΤ3 από το Παντελής Μαγουλάς της Νέας Ιωνίας στον Βόλο. Για μία ακόμη φορά είμαι υποχρεωμένος να πω, κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες, καθώς το γήπεδο σε καμία περίπτωση δεν πληρεί τις προϋποθέσεις μιας αξιοπρεπούς τηλεοπτικής κάλυψης, για να μην αναφέρουμε βέβαια και τις ανέσεις που δεν παρέχει στους φιλάθλους. Η Νίκη Βόλου πραγματοποιεί τη δεύτερη της αλλαγή. Και τώρα αποχωρεί ο μοναδικός σκόρερ του παιχνιδιού μέχρι στιγμής, αλλά και πιο παραγωγικός παίκτης της νίκης αυτή τη σεζόν, ο Πέτρος Κοντέων, αποχωρεί στο 69, δίνοντας τη θέση του στον 28χρονο Σέρβο, τον Πρέντρα Γκρατζέλοβιτς, παλιότερα παίκτης της ΣΚΑ Μόσχας και της Ζενίτ στη Ρωσία, ο Ρατζέλοβιτς. Και πάλι νεύρα μεταξύ των ποδοσφαιριστών, ενώ γινόταν η αλλαγή. Ένας παίκτης της Λάρισσας είναι τώρα πεσμένος στο τερέν. Περισσότερες διακοπές στο μάτς παρά αξιόλογες φάσεις. Και μόνο ένα γκολ μέχρι τώρα. Αυτό που βλέπουμε σε replay από τον Πέτρο Κοντέωνα, τον παίκτη που μόλις αποχώρησε, γκολ νούμερο 8 στην σεζόν από τον 20χρονο κυνηγό, δανεικό από το περασμένο καλοκαίρι στην νίκη από τον ΠΑΟΚ. Το παιχνίδι τώρα, καλώς εφόντων των πραγμάτων, θα ξαναρχίσει στο 70 λεπτό, ενώ ο διαιτητής, ο Κώστας Παπασταμάτης, κατευθύνεται προς τον τέταρτο. Ίσως μπορεί ο Άκης Ιωακίμογλου να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει. Όπως θα ακούσουμε και τώρα στην ανακοίνωση, πέφτουν πολλά αντικείμενα, αναπτήρες, μπουκάλια. Αυτό είπε ο διαιτητής στον τέταρτο, στον κύριο Γιαννόπουλο. Πέφτουν συνεχώς μπουκάλια, αναπτήρες και κέρματα. Ειδικά σε περιστάσεις που βρίσκονται παίκτες της Λάρισσας στο τερένο. Νεντέλκοβιτς τώρα, ενώ το παιχνίδι έχει ξαναρχίσει. Σέντρα ξυρτή από τον Κατσιαρό, δεν πέρασε ούτε αυτή από τον Δημήτρη Μπαλάφα, τον αρχηγό της νίκης. Πλάγιο για τους φιλοξενούμενους. Υπόδειξη όμως διαφορετική από τον βοηθό διαιτητή. Υπάρχει offside. Πίκλ, δεν έχει φανεί πολύ ο Τσέχος. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι όσες φορές πήρε την μπάλα, δύσκολα την έχασε. Αλλά θα περίμενε κανείς περισσότερα από έναν παίκτη που έχει αφήσει πολύ καλές εντυπώσεις σε αυτές τις πρώτες 8 εμφανίσεις του με την ομάδα του Βόλου. Κυπελούχος στην Τσεχία με τη Βικτόρια Ζίσκοφ πριν από 4 χρόνια, ο Άλες Πίκλ. Αυτός είναι βέβαια ο Νικολά Ντικουμέ, με νέο παρτενέρ στην γραμμή κρούσης της νίκης, τον 28χρονο Πρέντρα Γκρατζέλοβιτς, με το νούμερο 18 στην οθόνη σας αριστερά. Παλιά για τον Κυπαρίσι, δεν περνάει και πάλι από τον Μπαλάφα, πολύ σταθερός και σήμερα ο 27χρονος σέντερ μπακ, παλιότερα στην Κέρκυρα αλλά και στην Παναχαϊκή, με την οποία έπαιξε την πρώτη εθνική. Ο Μπαλάφας εδώ μάλλον τροματιάξαμε, έπιασε αέρα σε αυτήν την βαθιά παλιά από τον Σίσιτς. Ίσως ήταν και καλύτερα, γιατί ανέβησε την μπάλα εκεί μπροστά στον τερματοφύλακά του. Κανείς δεν ξέρει πού μπορεί να πήγαινε η μπάλα. Και Παρίσις θέλησε με το στήθος να κατεβάσει, δεν τα κατάφερε. Ανεβαίνει ο Γιανκόφσκι, ο Απόλλωνος. Τα νέα πρόσωπα της Λάρισσας από τον Γενάρη.
Η ΑΕΛ ήταν ιδιαίτερα δραστήρια και στις δύο προηγούμενες μεταγραφικές περιόδους. Αρκετοί παίκτες οι οποίοι είχαν συμμετοχές στο πρώτο μισό της σεζόν, όπως ο Καρκαλέτσης για παράδειγμα, έχουν αλλάξει πλέον σύλλογο. Η μπάλα περνάει. Περίσης βρέθηκε στο έδαφος. Δεν υπήρξε όμως τίποτα. Και τώρα ο Ανδρουτσόπουλος. Παλιά για τον Τικουμέ, offside. Σε απόσταση 10-15 μέτρων ο δεύτερος βοηθός. Ο Χρήστος ακρίβως. Εδώ και πάλι ο Τικουμέ κυνηγάει την φάση. Όμως ο Χριστόπουλος, ίσως και λίγο παρακινδυνευμένα καθώς ύψωσε το πόδι του, μάζεψε την μπάλα. Το 1-0 παραμένει. Φάουλ που κερδίζει ο Δημήτρης Γκίκας. Είχε γενέθλια πριν από μια εβδομάδα. Έκλεισε τα 21. Αμυντικός χαφτής Λάρισας. Νεντέλκοβιτς. Στριφογυρίζει, δεν έχει στήριγμα. Αφήνει πίσω στον Γκίκα. Κακό κοντρόλ, μάλλον για πρώτη φορά στο μάτς, από τον Άγγελο Δικόζη. Τήθηκε από τον Ιωνικό. Μεγάλη καριέρα στην Καλαμαριά, στον Όφι, στον Άρη, στην Κύπρο με τον Ολυμπιακό Λευκοσίας. Έχει παίξει την πρώτη εθνική και με τη Βέρεια και με την Καβάλα ο Άγγελος Δικόζης. Κέρδισε ο Λουμπαρδέας, Γκάγκας. Και πάλι για τον Νίκο Λουμπαρδέα. Πάρα πολλά λάθη στις μεταβιβάσεις και από τις δύο ομάδες. Βασική αιτία μαζί με τα νεύρα για το ότι το θέαμα είναι κατώτερο του αναμενόμενου. Φάουλ που κερδίζει ο Σίσιτς, ο οποίος ζητάει κάρτα. Το μαρκάρισμα από τον Ντάνιελ Μπρέσνη, τον Τσέχο. Και μάλλον έχει δίκιο ο Σίσιτς. Μια χαρακτηριστική κίνηση ο διδυτής. Δείχνει ότι θα σφυρίξει για να εκτελεστεί το φάουλ ο Κώστας Παπασταμάτης. Φάουλ σε πλεονεκτική θέση για την Λάρισα. Ενώ συμπληρώνονται σε λίγο 30 λεπτά στο δεύτερο μέρος, 75 στο μάτς. Νίκη Βόλου Λάρισα πάντα 1-0 από πολύ νωρίς, από το έκτο λεπτό, με τον γκολ του Πέτρου Κοντέων, που έχει πλέον αποχωρήσει. Ο Ντένις Σερμπάν κάνει ξεκάθαρο ότι αυτός θα εκτελέσει τον φάουλ. Ο μοναδικός παίκτης σε ακτίνα 10 μέτρων από την μπάλα. Δοκιμάζει ο Ρουμάνος διπλή κόντρα στον Γκάγκα αρχικά και στη συνέχεια στο τείχος της νίκης. Ο κίνδυνος περνά για τους βολιώτες στην φάση αυτή. Γιανκόφσκι δεν δίνει στον Πάσιο που ήταν δίπλα του, αλλά 30-40 μέτρα αριστερά στον Κατσιαρό. Νέα διακοπή, καθώς έχουμε και πάλι τον Θοδωρή Ανδρουτσόπουλο στο χόρτο. Πάμε στον Άκη Ακίμολου. Σας ακούμε, Άκη. Υπάρχουν και πάλι παράπονα από τους ανθρώπους της Λάρισας. Θεωρούν ότι πέφτουν συνεχώς κάτω οι παίχτες της Νίκης Βόλου για να σπαταλήσουν τον χρόνο. Αυτό λέει και τώρα ο Γιώργος Ζώνης, στον τέταρτο διαιτητή. Ενώ ετοιμάζεται και μια αλλαγή για την Νίκη Βόλου, ο Αναστασιάδης θα περάσει το παιχνίδι. Θα δούμε σε λίγο ποιον θα αντικαταστήσει. Ένας center back ακόμη. Για να δούμε τι ακριβώς έχει στο μυαλό του ο Γιάννης Γούναρης. Είναι γεγονός πάντως, ανεξάρτητα από το ποιος έχει παράπονα ή όχι, και αν είναι δικαιολογημένα ή όχι, ότι είναι πάρα πολλές οι διακοπές στο παιχνίδι. Ο καθαρός χρόνος του αγώνα πρέπει να είναι πολύ μικρός. Αν σκεφτεί κανείς ότι βρισκόμαστε τώρα στο 77, ο Νικολάτη Κουμέζη, θα είναι εκείνος που θα αποχωρήσει, όπως με ενημέρωσε ο Άκης Ιωακίμογλου, για να περάσει ένας ακόμη center back, ο Βασίλης Αναστασιάδης, παλιότερα της Δόξας Δράμας, στο τερένο του Κουμέ, ο οποίος, υπενθυμίζω, πήρε την τελευταία στιγμή θέση στην 11, καθώς τραυματίστηκε στην προθέρμανση ο Μήτρου. Κερδίζει πάντως το corner εδώ, μετά από πάρα πολλή ώρα, τουλάχιστον 60 λεπτά παιχνιδιού, κερδίζει corner η Νίκη, μόλις το δεύτερο της στο παιχνίδι. Ο Ντικουμέ πήρε τη θέση του Μήτρου, ο οποίος δεν ήταν σε θέση, παρότι βγήκε με την 11 για προθέρμανση να παίξει. Η συμμετοχή του Καμερουνέζου κρίθηκε μόλις χθες την τελευταία προπόνηση. Κατά τα φαινόμενα θα μείνει μόνος κυνηγός για την νίκη ο Πρέντρα Κρατζέλοβιτς, ο οποίος δεν έχει φανεί ακόμη μετά την είσοδο του στο μάτς. Το κόρνερ από τον Πίκλι, κοντρόλ από τον Μπρέσνη και 2-0.
Υπάρχει όμως χέρι, σύμφωνα με τον διαιτητή, ο οποίος σφύριξε αμέσως. Και πάλι αποστημένη φάση, η Νίκη έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, αλλά δεν υπάρχει γκολ. Βλέπετε το replay, για να δούμε τι συνέβη. Εδώ έκανε κοντρόλ, νομίζω καθαρά φαίνεται στο replay, ο Ντάνιελ Μπρέσνη με το χέρι. Και την κάρτα είναι στον Πέντρα Γκρατζέλοβιτς. Δεν υπάρχει γκολ λοιπόν, στην τη φάση στο 33. Έξω λοιπόν, όπως ίσως ακούτε και εσείς από τα μεγάφωνα του γηπέδου. Έξω ο Νικολά Ντικουμέ στο 78 με το νούμερο 6 στην πλάτη, ο Βασίλης Αναστασιάδης. Τρίτη και τελευταία αλλαγή και για τους γηπεδούχους. Και είναι ο 31χρονος Καμερουνέζος, περνάει ως σχεδόν συνομήλικός του, κεντρικός αμυντικός. Ενισχύει την αμυντική του διάταξη ο Γιάννης Γούναρης. Υπενθυμίζω, δεν έχει δεχτεί γκολ η Νίκη υπό τις οδηγίες του στα προηγούμενα δύο παιχνίδια. Νίκησε τον Πανηλιακό, πήρε σοπαλία στα Ανολιώσια. Για να δούμε, έχουμε περίπου 13 λεπτά ακόμη. Νεντέλκοβιτς για την Λάρισα. Βαλιά αριστερά για τον Κατσιαρό, που είναι πολύ δραστήριος και στο δεύτερο ημίχρονο. Κακή η σέντρα του όμως. Κόρνερ τώρα για την Λάρισα, το οποίο παραχώρησε ο Σπύρος Γκάγκας. Ο Ιβαν Νεντέλκοβιτς σπέβδει να το εκτελέσει. Βλέπετε πόσο κοντά είναι οι φύλαθλοι στους ποδοσφαιριστές στον αγωνιστικό χώρο. Σχεδόν όλοι οι παίκτες μέσα στην περιοχή. Η μπάλα περνάει. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τη Λάρισα να φτάσει στο 1-1. Μεγάλη ευκαιρία, η μπάλα πρέπει να βρει και στο σώμα ενός παίκτη της Νίκης στην προσπάθεια του Κυπαρίσι, αν πρόλαβα να δω καλά. Συγχωρήστε με, αλλά είναι λίγο δύσκολο και από το σημείο που βρίσκομαι εγώ να παρακολουθήσω σε κάποια σημεία τι ακριβώς γίνεται. Ο Άκης Πέτρου είναι και πάλι πεσμένος στο τερέν, είχε χτυπήσει και στη διάρκεια του πρώτου μέρους, αν θυμάστε. Ας δούμε και πάλι τη φάση. Μπάλα πέρασε για τον Κυπαρίσι, πολύ μεγάλη επέμβαση λοιπόν από τον Χρήστο Κοντοβά. Στη συνέχεια μπήκε στη φάση ο Γκίκας, αλλά δεν κατάφερε να προωθήσει την μπάλα στα δίχτυα. Μεγαλύτερη ευκαιρία της Λάρισας αναμφίβολα στο παιχνίδι, ενώ τώρα μπαίνει το φορείο στο τερέν. Ακόμα ένα replay. Ακριβώς το 20ο λεπτό, πολύ μεγάλη ευκαιρία, χαμένη από έναν πρώην παίκτη της Νίκης, τον Θωμά Κυπαρίσι. Ο Χρήστος Κοντοβάς κράτησε το απαραβίαστο της εστίας του, ενώ τώρα σηκώνεται ο Άκης Πέτρου. Είναι υποχρεωμένος να βγει εκτός ορίων του αγωνιστικού χώρου πριν του δώσει εντολή ο διαιτητής να επιστρέψει, καθώς το παιχνίδι διακόπηκε. Εδώ βλέπετε ολοκληρωμένες και τις 6 αλλαγές, ενώ ο Δικόζης μοιράζει παιχνίδι για τον Κατσιαρό. Από τα αριστερά η Λάρισα και πάλι ζητά χέρι ο Κατσιαρός. Αφήνει την μπάλα, στη συνέχεια βλέπω ότι μπορεί να την ξανακερδίσει. Κάνει τη σέντρα, την κόζεις. Σερμπάν για την Λάρισα. Δεξιά είναι αφύλακτος ο Στουρνάρας. Χαμηλή σέντρα και παλιά προς το δεύτερο δοκάρι. Πρώτη επαφή με την μπάλα από τον Αναστασιάδη σε μια πολύ δύσκολη φάση. Το shoot out από τον Βαγγέλη Στουρνάρα, ο οποίος πλησίασε εδώ στο πρώτο του γκολ σε 26 εμφανίσεις με την Λάρισα. Καλή στιγμή για την ΑΕΛ στο 82. Αλλά αναμφίβολα μεγαλύτερη ευκαιρία η προηγούμενη με τον Κυπαρίσι. Εδώ την μπάλα βρίσκει αναμφίβολα πάνω στον Ανδρουτσόπουλο, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να πει κανείς αν βρήκε στο στήθος του, στο χέρι του, στον νόμο. Είναι δύσκολο να πει κανείς. Φάνηκε πάντως να κάνει την κίνηση να μαζέψει τα χέρια του ο δεξιός μπακ της Νίκης. Ραντζέλοβιτς, ο οποίος ήταν εκείνος που χρησιμοποίησε το χέρι του νωρίτερα και όχι ο Μπρέσνη στην φάση του γκολ που δεν μέτρησε, χάνει την μπάλα. Το παιχνίδι παίρνει ένα γρήγορο ρυθμό, καθώς είμαστε πλέον στο τελευταίο δεκάλεπτο και η Λάρισα έχει ανοιχτεί προσπαθώντας να ισοφαρίσει. Δικόζης, Νεντέλκοβιτς, πάντα 1-0.
από το έκτο μόλις λεπτό με τον γκολ του Πέτρου Κοντέωνα που αποχώρησε καθώς δεν ήταν σε θέση να βγάλει ένα ολόκληρο μάτς. Φάουλ από τον Ντένις Ερμπάν. Δίνει το χέρι του στον Βαγγέλη Ρουμεϊώτη. Βλέπετε και πάλι. Ο Ρουμάνος τράβηξε καθαρά τον 29χρονο αριστερό μπακ της Νίκης Βόλου. Το μικρό του όνομα στην πλάτη της φανέλας. Ντένις Τζιοργιάν Σερμπάν. Ο Σπύρος Γκάγκας στο φάουλ ενώ οι φίλοι της Νίκης ενθαρρύνουν την ομάδα τους που κρατάει εδώ και περίπου 80 λεπτά το προβάδισμα στο σκορ και είναι καθοδόν πως μία ενδεχόμενα καθοριστική νίκη. Μπαλιά είναι πολύ δυνατή για τον Νεντέλκοβιτς. Στα χέρια του Χρήστου Κοντοβά που έκανε πολύ μεγάλη επέμβαση, υπενθυμίζω, στο 20ο λεπτό στην προβολή του Θωμάκη Παρίσι. Γκίκας. Κασιαρός άφησε για τον Δικόζη, ο οποίος πήγε από τα αριστερά. Σερμπάν, Γκίκας. Ρουμελιώτης, καθώς οι παίκτες της Νίκης κέρδισαν προσωρινά όμως την μπάλα. Και Παρίσις με πάθος εφήβου. Αν και ήδη 35. Γκίκας, κάθε την παλιά για τον αρχηγό. Μπάλα δεν πέρασε από το δυναμικό μαρκάρισμα του Βασίλη Αναστασιάδη. Λάθος από τον Μπρέζνη, ο οποίος όμως υποφελείται από την κόντρα επάνω στον Γκίκα. Βρίσκει στήριγμα στο πρόσωπο του Ρατζέλοβιτς. Και είναι στο Ρουμελιώτη, ο Ντάνιλ Μπρέζνη είναι κάτω. Λουμπαρδέας για τον Θοδωρή Ανδρουτσόπουλο, ο οποίος φέρνει την μπάλα στο αριστερό. Προσπάθησε μάλλον να εθνιδιάσει τον Σπύρο Χριστόπουλο, αλλά ήταν πάρα πολύ δύσκολο να κάνει κάτι τέτοιο από εκείνο το σημείο και μάλιστα με το αριστερό που δεν είναι και το καλό του πόδι. 5 λεπτά ακόμη για να συμπληρώσουμε τα 90. Βλέπετε τις τελικές προσπάθειες από 12, αλλά λίγες από αυτές ήταν ουσιώδεις φάσεις, ευκαιρίες που μπορούν δηλαδή να χαρακτηριστούν κλασικές. Πίκλι. Συμπληρώνουμε τώρα 85 λεπτά, 87 ουσιαστικά, μαζί με τα δύο επιπλέον στο πρώτο μέρος. Άγγελος Δικόζης για τη Λάρισα. Δεν πέρασε η μπαλιά του, φαίνεται πως κουράστηκε ο Δικόζης. Ανδρουτσόπουλος. Γκάγκας έχει έρθει από τα δεξιά. Κερδισμένος όμως ο Παναγιώτης Κασιαρός και τώρα ο Ιβάν Νεντέλκοβιτς. Λάθος πάσα και νεύρα ανάμεσα στους δύο παίκτες της Λάρισας. Δεν μπορεί να ηρεμήσει ο 27χρονος Σέρβος, ενώ οι 4.000 φίλοι της Νίκης που έχουν κατακλείσει το Παντελής Μαγουλάς τραγουδούν και πανηγυρίζουν για την διαγραφόμενη νίκη. Το ποδόσφαιρο όμως ποτέ δεν μπορείς να πεις ποτέ. Το σκορ είναι εύθραυτο πάντα, 1-0. Γκίκας, Κατσιαρός, Πάσιος, Σίσιτς, πίσω από τη μεσαία γραμμή ο Σλοβένος πήρε την μπάλα. Παλιά στην πλάτη του Ανδρουτσόπουλου αλλά και του Κυπαρίση, τον οποίο ουσιαστικά έψαχνε ο Αμύρνες Σίσιτς. Σέντρα με το δεξί από τον Δικόζη στο δεύτερο δοκάρι, μπάλα περνάει από όλους, out. Γκέλης Τουρνάρας στην ουσία παίζει δεξιός half extreme στο δεύτερο ημίχρονο. Έχει και εκείνο το σούτ στο 82 στέλνοντας την μπάλα out. Το αποτέλεσμα 0 όμως για την Λάρισα, η οποία πρέπει να πούμε ότι είναι η ομάδα με την καλύτερη επίθεση στην κατηγορία με 36 γκολ. 35 έχει η Καστοριά, φαίνεται. Παρ' όλα αυτά δυσκολεύεται η Λάρισα να φτάσει σε ένα γκολ που μπορεί να αποδειχθεί και χρυσό σήμερα. Για να δούμε. Σέντρα από τον Κατσιαρό προς τον Νεντέλκοβιτς. Υπάρχει φάουλ από τον Σέρβο πάνω στον Ρουμελιώτη, σύμφωνα με τον διαιτητή. Άλλη μια φορά η φάση.
Δεν φάνηκε να χρησιμοποιεί τα χέρια του ο Ιβαν Νεντέλκοβιτς. Σε κάθε περίπτωση όμως η απόφαση του διαιτητή είναι αυτή που μετράει. 2,5 λεπτά ακόμη. Παόλο από τον Γιώργο Πάσκιο τώρα. Ενθουσιώδης ατμόσφαιρα στο Παντελής Μαγουλάς. Σίγουρα φτάνει και στα αυτιά σας από τηλεοράσεις σας. Ο Γιάννης Γούναρης εδώ μπροστά μας δίνει οδηγίες στον Ρουμελιώτη μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Έχοντας μία ακόμη διακοπή. Σηκώθηκε τώρα ο Άλες Πίκλ, ο οποίος δέχτηκε στο πρόσωπο την αγωνιά του Γιώργου Πάσχου, χωρίς βέβαια να το θέλει, όπως φάνηκε ο 24χρονος αμυντικός της Λάρισσας. Νέες οδηγίες, παρακλήσεις προς τους φίλους της Νίκης από τα μεγάφωνα του γηπέδου, σχετικές με τα αντικείμενα που πέφτουν. Συχνά πυκνά μέσα στο τερέν, φάουλ για την Νίκη με τον Σπύρο Γκάγκα, από τους πιο δραστήριους παίκτες της ομάδας του Βόλου. Και σήμερα ελέγχει ο Κατσιαρός, είχε μείνει μπροστά ο Δημήτρης Μπαλάφας, ο οποίος κερδίζει χρόνο, στέλνοντας την μπάλα out. Ένα λεπτό ακόμη για να συμπληρώσουμε τα 90. Νίκη Βόλου Λάρισα 1-0. Εσείς βλέπετε από ποιες θέσεις του γηπέδου οι κάμεραμεν της ΕΤΡΙΑ φέρουν την εικόνα που βλέπετε στο σπίτι σας. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολη είναι η τηλεοπτική κάλυψη ενός αγώνα από αυτό το πολύ μικρό και καθόλου λειτουργικό γήπεδο. Σερμπάν τώρα για τη Λάρισα. Μόνος εναντίον όλων φέρνει την μπάλα στο αριστερό. Θέλει να κάνει την κάθετη πάσα για τον Δικόζη. Κλασικός δεξιοπόδαρος όμως ο Ντένις Σερμπάν. Και τώρα ο Άλες Πίκλ, ο Τσέχος. Υπό την πίεση του Στουρνάρα. Το πλάγιο είναι για την Νίκη. Δευτερόλεπτα για τη συμπλήρωση των 90 και 4 επιπλέον λεπτά μέχρι το φινάλε, όπως με ενημερώνει ο Άκης Ιωακίμογλου από το περιθώριο του αγωνιστικού χώρου. Γκίκας, Δικόζης και πάλι από τα αριστερά με τον 26χρονο Παναγιώτη Κατσιαρό. Νεντέλκοβιτς, σφύριγμα για επιθετικό φάουλ από τον Κώστα, τον διευθυντή της αναμέτρησης. Πάμε και πάλι στον Άκη Ακημόγλου. Εξαιράκι ο Γιώργος Μπούνης μόλις είδε τον επιπλέον χρόνο, τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων. Ντροπή είπε ότι είναι με τόσους παίκτες να πέφτουν κάτω. Τελικά είναι 4 ή 3 τα λεπτά, Άκη. 4 λεπτά. Όπως μας ενημέρωσε. Σίσιξ κάθε την παλιά για τον Κυπαρίσι μέσα στην περιοχή. Δίστασε λίγο να βγει, να μην βγει ο Κοντοβάς, αλλά τελικά μάζεψε την μπάλα. Άλλωστε ο Κυπαρίσης πιεζόταν και από τον Μπαλάφα. Είμαστε ήδη στον επιπλέον χρόνο. Φίλες και φίλοι, απευθείας μετάδοση της ΕΤΡΙΑ από τη Νέα Ιωνία του Βόλου. Νίκη Λάρισα 1-0. Πίκλ ισχυρίζεται ότι δεν είχε ακούσει το σφύριγμα. Η αλήθεια είναι ότι αν ο Κώστας Παπασταμάτης ήθελε να δείξει αυστηρά τις κίτρινες κάρτες που πρέπει στο σημερινό παιχνίδι, θα είχε δείξει τουλάχιστον μια ντουζίνα. Έχει δείξει 7 μέχρι στιγμής. Δημήτρης Γκίκας για τη Λάρισα, η οποία είχε καθολική υπεροχή, κατοχή της μπάλας στο δεύτερο ημίχρονο. Ουσιαστικά όμως απείλησε μόνο μία φορά. Στο 80, πολύ μεγάλη ευκαιρία εκείνη με την προβολή του Θωμάκη Παρίσι. Σερμπάν. Τον πιέζει και ο Ρατζέλοβιτς, που έχει γυρίσει και αυτό στην άμυνα. Το σούτ από τον Σερμπάν. Ο Κυπαρίσης είναι offside. Δεν υπάρχει γκολ. Σταμάτησαν οι παίκτες της Νίκης. Την προσπάθεια του Ντένις Σερμπάν, ο οποίος χτυπιέται στον αγωνιστικό χώρο. Η μπάλα έφτασε στον Θωμά Κυπαρίσι και στη συνέχεια κατέληξε στα δίχτυα από την προσπάθεια του Βαγγέλη Στουρνάρα. Ο Σπύρος Γκάγκας είχε ξεχαστεί πίσω, αλλά είναι αδύνατον από αυτή την οπτική γωνία να πει κανείς αν υπήρχε offside ή όχι.
φαγιά από τον Πάσιο. Λάθος πάσα από τον Μπρέσνη. Μένει όρθιος ο Σίσιτς. Πλάγιο από τον Ρουμελιώτη. Τρίτο από τα τέσσερα επιπλέον λεπτά. Βλέπετε κι εσείς τι ακριβώς συμβαίνει. Γιατί ακριβώς βρίσκονται και τόσο κοντά οι πάγκοι στο τερέν. Νεύρα και ένταση. Ας πάμε στον Άκη Ακημουλάκη. Τι ακριβώς συνέβη, είδες? Νομίζω ότι θεώρησαν οι παίκτες της Λάρισσας ότι έκρυψαν την μπάλα εδώ ανάμεσα στις καρέκλες οι αντιρωμαντικοί για να γίνουν καθυστερήσεις. Βλέπουμε το replay. Υπάρχουν πολλά νεύρα, Δημήτρη, πάνω. Πραγματικά πού να πρωτοκοιτάξεις. Παντού υπάρχει γενικευμένη ένταση πάντως. Ακριβώς. Ένας από τον ένας άνθρωπος από τον πάγκο της Νίκης Βόλου. Τα έχει βάλει με έναν παίκτη της Λάρισσας. Όπως είδαμε στο replay, πάντως κάποιος από τον πάγκο της Νίκης τράβηξε τον Στουρνάρα την ώρα που εκείνος βιαζόταν να εκτελέσει ένα πλάγιο out. Και τώρα συμβαίνουν όλα αυτά στο 41ο λεπτό στο δεύτερο ημίχρονο. Εμείς βλέπουμε ακόμη ένα replay. Στουρνάρας έκανε μια κίνηση για να απελευθερωθεί και στη συνέχεια βρέθηκε στο έδαφος. Για να δούμε, συμπληρώνονται τώρα τα 4 λεπτά, αλλά λογικά θα έχουμε καθυστερήσεις επί των καθυστερήσεων. Δύο μπάλες προσωρινά στον αγωνιστικό χώρο. Για να δούμε πότε θα τελειώσει το παιχνίδι. Και Παρίσης φάνηκε να χρησιμοποιεί το χέρι του και πράγματι το είδε ο Κώστας Παπασταμάτης, δίνοντας τέλος στην ενδεχόμενα τελευταία προσπάθεια της Λάρισσας να φτάσει στο 1-1. Είμαστε ήδη στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων, στο δεύτερο μέρος. Ίσως εδώ τελειώσουν όλα με το βολέ του Χρήστου Κοντοβά και πράγματι η Νίκη Βόλου παίρνει μια καθοριστική νίκη με 1-0 επί της Λάρισσας με γκολ του Πέτρου Κοντέωνα μόλις στο 6ο λεπτό. Ανεβαίνει στην 4η θέση της βαθμολογίας λοιπόν με 44 βαθμούς. Η Λάρισσα μένει στους 45 μαζί με τον Ακράτητο στην 2η θέση, ενώ ο Γιώργος Δόνης διαμαρτύρεται έντονα τον Κώστα Παπασταμάτη, τον διαιτητή της αναμέτρησης. Πολλά νεύρα και από τις δύο πλευρές σε ένα παιχνίδι εξαιρετικά κρίσιμο για τις δύο αυτές ομάδες, αλλά και για πολλές ακόμη που διεκδικούν τις τρεις προνομιούχες θέσεις. Σύντομη διακοπή από εμάς και θα επιστρέψουμε στο Παντελής Μαγκουλάς. Και πάλι στο Παντελής Μαγκουλάς, φίλες και φίλοι, το παιχνίδι τελείωσε πριν από λίγο, αλλά η ένταση δεν έχει εκτονωθεί ακόμη. Σιγά σιγά ηρεμούν τα πνεύματα καθώς αποχωρούν οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων προς τα αποδυτήρια. Σπουδαία νίκη για την Νίκη Βόλου. Βλέπετε κι εσείς πώς πανηγυρίζουν οι παίκτες της και οι φίλοι της ομάδας για μια νίκη που μπορεί να σημαίνει την επιστροφή της ομάδας του Βόλου στην πρώτη εθνική μετά από 39 ολόκληρα χρόνια από το καλοκαίρι του 1966, όταν η νίκη είχε υποβιβαστεί τότε στην δεύτερη κατηγορία. Το γκολ αυτό που βλέπετε έκρινε την αναμέτρηση. Το σούτ από τον Σπύρο Γκάγκα, η μπάλα έφτασε στον Πέτρο Κοντέωνα. Κοντρόλ με το αριστερό, τσίμπησε την μπάλα με το δεξί, νίκησε τον Σπύρο Χριστόπουλο. Το γκολ αυτό μόλις το 6ο λεπτό, ήταν όμως αρκετό να δώσει την νίκη στην Νίκη Βόλου, η οποία συνεχίζει με επιτυχίες υπό τις οδηγίες πλέον του Γιάννη Γούναρη, ο οποίος πήρε τη σκητάλη από τον Ράντεκ Ράμπουσιτς. Νίκη Βόλου Λάρισα 1-0. Η Λάρισα γνωρίζει την ήττα μετά από καιρό, παραμένει όμως στην δεύτερη θέση. Υπενθυμίζω, εντάχει την βαθμολογία. Λεβαδιακός πρώτος με 46. Λάρισα και Ακράτητος στην δεύτερη θέση με 45. Νίκη 44. Καστοριά 43. Ολυμπιακός Βόλου και Πανσεραϊκός 41. Ακόμη και ο Πανιλιακός και Καλαμάτα με 40 βαθμούς έχουν ελπίδες. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε από όλους όσους εργάστηκαν για αυτήν την μετάδοση. Καλό σας βράδυ.